Έλα. Λάβετε θέσεις. Τρόικα. Το επόμενο δύο ώρο. Αλλά μπρατσέτα, χιλιάδες κόσμου με Μάριο Σλαμά. Χρήσα του εκατομμύρια, βάζει. Εκατομμύρια, εντάξει. Εδώ λέει παραμύθια λένε. Εκατομμύρια. Χρήσα του Τσαλτίδη. Παναγιώτη Παπαδόπουλο και Χρήσταρο Κιώσαρο. DJ Κίο, έτσι. DJ Κίο. Θα παρεθούμε μαζί. Αγκαζέ μέχρι και τι 12 και το επόμενο 2 ώρο. Είναι η Τρόικα στο Λίμπερο τη Καρδιά 107,4. Δεν σχολιάζω. Σήμερα πάμε να κάνουμε κανονική εκπομπή. Έτσι, μπράβο. Γιατί έχει διαφορά το να κάνει κάτι σαν εκπομπή πόσο και να κάνει καβαλέ. Έτσι, δεν υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, χθε έσωσε τη μέρα ο Παπαδόπουλο. Σήμερα είναι κανονική εκπομπή. Κανονική εκπομπή. Κανονικά. Τη σώζουμε όλοι μαζί. Και φυσικά μπαίνουμε με τεράστιο κομμάτι το οποίο συνδέεται, θα καταλάβετε εύκολα, τεράστιο κομμάτι από αγαπημένη μπάντα τη Salonica City. Και μας είπε ο Χρήστος Κιός όταν το ζήτησα έξω ότι εννοείται το έχω παίξει πάμπολες βραδιές αυτό στην καριέρα μου ως DJ. Τον πιστεύω. Καλή τη θέληση, τον πιστεύω. Δεν ξέρω αν. Εντάξει, αρχίζω να έχω επιφυλάξει και το βιβλίο. Καλή τη. Γιατί ό,τι κομμάτι το ρωτά, το έχει παίξει αυτό. Ναι! Δεν έχει ποτέ ένα όχι, ρε φίλε. Θυμίζω ένα όχι που έχει πει. Άμα του βάλουμε ένα νταλάρα, θα το πει και αυτό. Ναι, και κουλάει το κεφάλι. Ούτε καν απαντάει. Δεν λέει ναι, να τον ακούσουμε. Ναι, κουλάει το κεφάλι, κατάλαβε. Λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη Τετάρτη σήμερα, καθώς έχουμε κοντά μας Χρήστο Κιώση. Σπάνια είναι μαζί μας Τετάρτες. Ο Σωτήρης είναι καλά. Είναι καλά και ευχόμαστε να είναι καλά ο Δασκαλάκης, έτσι. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, τους χαιρετισμούς μας. DJ Kios είναι μαζί μας και σήμερα Τετάρτη, 27 του Μάρτη, σωτηρία τους 2019. Πάντα εδώ στο break, μου αρέσει πολύ, κλασική rock συνταγή αυτή. Με τεράστιο κομμάτι από μεγάλη μπάντα. Να πούμε βέβαια ότι οι Dubrovniks, αν δεν πήγαινα στην Αυστραλία, προφανώς θα ήταν τσομπάνιδες κάπου στη Βοσνία. Αδέρφια καλημέρα, να είστε καλά. Σήμερα Ματρώνης, Φιλιτού και Λιδίας, Παύλου, Κρονίδου, Κυρίκου, Ανανή, Μακεδόν και Μανουήλ. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Πού είπες? Κώστα. Σε ποιον, γιατί? Ινιέστα. Δεν το σωστήκα. Δηλαδή στον? Δεν καταλαβαίνουν πολύ. Ινιέστα Μακεδόνα. Α, αυτά. Να πω χρόνια πολλά και στη Λιδία, την πιο όμορφη ταξιτζού στην πόλη, να ξέρεις. Λιδία. Λιδία. Δεν ξέρω αν δουλεύει ακόμα, έχω δει κανένα δύο. Έχω κάνει καμάκι τελευταία δύο χρόνια. Φίλε, κούκλα μιλάμε. Τελευταία τρία χρόνια σε τουλάχιστον τέσσερις ταξιτζούδες. Ναι. Από τις δύο πήρα και τηλέφωνο. Και μια φορά την είδα έτσι με μόλοπες. Είχα και ξύλο. Τι λες τώρα, ρε. Για τι μιλάς για μένα. Τι λες τώρα. Α, νομίζω ο κόσμος τώρα τι να κάνεις. Πρωί-πρωί με δίνεις στον κόσμο. Σου λέει τι κάνει. Σιγάρεζε. Ταύρε. Μα όχι, το είπες. Μόλις είπα ότι εγώ γνωρίζω και λες η Λιδία ήταν μαυρισμένο. Μια και είπατε, μια και είπα Ταύρος. Καλά που σταματήσει να το βρωμαχίε. Πάλι τέτοιο. Νοσηλεύεται ένα Ταύρο. Να είναι καλά. Να γίνει σύντομα καλά. Λοιπόν, Χρήστος Κιώση μας ενημερώνει. Το ομολογώ. Εγώ δεν είχα ιδέα. Προφανώς και ο Παναγιώτης για να μην το λέει και να μην ξεκινάει με αυτό εκπομπή. Βάλε και happy birthday κάτι. Βάλε από Stevie Wonder. Happy birthday. Κάτι. Βάλε ό,τι θες. Από αυτά που έπαιζε κάθε βράδυ εσύ. Και μετά συνεχίζουμε αυτό. Χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα και κάθε ευτυχία στην υγεία του, στην προσωπική και οικογενειακή τη ζωή στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν. Αν ήταν ο Νικόλας εδώ πέρα, ιδιοκτήτη, παρένθεση, όχι παρένθεση, ερωτηματικό, συνεχίζουμε. Έτσι, όχι, ούτε ερωτηματικό. Πού είναι με το χέρι, Ιβάν? Στον Ιβάν! Ακού Γιωργάκη, πού είναι με το χέρι, πού είναι η κόκαλη. Βρέ τον κουφοκάλι, το πάω, κάτι γιαγιά. Ένα το κρατούμενο, δύο το κρατούμενο. Έτσι πάντα αυτό λέει. Και τα, περίμενε τα λέει, όταν λέει ο Ζαγ... και όταν το λέει ο Ζαγούρας το λέμε. Αγάπη μου, αγάπη μου Νίκο, περίμενε. Πες, ναι. Αυτά είναι για τη σταφελή. Άρα Γιώργο, σε έχω για ξύπνιο, κάτω, πες, κάτω, κάτω, κάτω. Για ξύπνιο θα έχω, λέει, κάτω, Γιωργάκη. Εσύ είσαι και καλό δημοσιογράφο, ρε Γιώργο, ναι. Κλαίω. Βρέτε το φορκάτο πάνω, άρα γιαγιά τώρα. Αλλά όλα τα λεφτά, ένα το κρατούμενο, δύο το κρατούμενο. Άστα, δεν υπάρχει. Ό,τι και να κρατάω μου πέφτει, χτυπιέμαι, δε Θεός, δεν υπάρχει. Δώσε εκπομπή, ρε φίλε, 5 ώρες την ημέρα στον Νικόλα. Στο παιδοδείο πάω. 5 ώρες την ημέρα, κρωματικότητα πάνω από 93%. Όλες, κάθε μέρα. Βάραρος. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα στον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη. Σήμερα γενεθλιάζει. Χρήστο, πόσα χρόνια αν επιτρέπετε? 60. Τα 60? Α, και από αυτόν πιο μεγάλος είσαι. Με περνάει πάρα πολύ. Ιγνατίεβιτς Ασλαμάς. Με περνάει πάρα πολύ. Να, ωραίο θεματάκι. Πάρα πολύ. Τι θα κεράσει σήμερα ο Ιβάν? Ναι. Τους παίκτες ή γενικά?
Τώρα του παίκτε, ρε φίλε. Λοιπόν, χρόνια πολλά και δυσμένα στον Ιβάν Γνατιέβιτ Σαββίδη και σε όσε και όσου έχουν γενέθλια σήμερα. Έτσι, στεκόμαστε στου. Και ερχόμαστε τον χρόνο να κάνει και τρίτο σερί double. Όχι, εγώ είπα. Κάθε προσωπική, οικογενειακή ευτυχία και υγεία. Είπα, δεν μπορώ, άλλα δεν μπορώ να πω. Εκεί το σταματάω. Να πούμε χίλια μπράβο στον Ιβάν Γνατιέβιτ Σαββίδη. Αν είναι αλήθεια αυτό που έμαθα χθε. Ένα εκατομμύριο μπράβο. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Θεωρώ αλητεία το να είσαι άδικος, τη μεγαλύτερη αλητεία, για αυτό που έκανε με την τερλικογιαγιά. Με την γιαγιά που πουλούσε τερλίκια και τη συνέλαβε η αστυνομία και την σφέρθηκε με τον εξευτελιστικό τρόπο που είδαμε στο βιντεάκι αυτό. Όσοι το έχετε δει, εγώ ειλικρινά ντράπηκα. Πραγματικά ντράπηκα. Okay. Λοιπόν, αν είναι αλήθεια αυτό που έκανε ο Ιβάν, βαθιά υπόκληση. Από μένα προσωπικά βαθιά υπόκληση, δεν ξέρω αν υποκληθεί και ο Παναγιώτης, που την πήρε, την παίρνει στον ΠΑΟΚ για να ξεματιάζει τους ποδοσφαιριστάς. Μιλάμε... Για να στείλει τον Καψατζόγλιο, ξέρει αυτός τι κάνει. Νέο σήμα του Ηρακλή, ρε φίλε. Δεν κοροϊδεύω. Εγώ κόρο δεν κοροϊδεύω. Μου το είπε άνθρωπο. Μου το είπε άνθρωπο. Άιντε, Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Τα δώρε, ξεφτύλα. Πιάνε ξεφτύλα. Σήκω, φύγε. Του Κάρολου στην Κούβα. Στην Κούβα. Γιατί άσχημα σου ήρθε. Κατά... Λιγούρι, να δει κανένα φράγκο. Λιγούρι. Τον ταρίφαδε. Χαιρετάει, υποκλίνεται. Δεν υποκλίνεται κανεί. Ξύπνα, ο ταρίφα, χέρι, εδώ το είδε. Εσπού εμπλό, ουνίδο. Άμα σε ράβε σύντο. Βρε, προσκυνάνε Καμίλα. Προσκυνάνε Καμίλα Πάρκερ Μπόουλ. Παιδιά, βλέπουμε εικόνε από την επίσκεψη του πρίγκιπα Κάρολου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, πιο γοητευτική από κάθε άλλη φορά, στην Κούβα. Θέλει ο Κάρολος να δοκιμάζει κουβανέζικο πουρο. Έλα, μπήκε κανένα φράγκο. Άιντε. Μπορεί να γίνουμε φθηνός, αλλά το πιάσατε. Βρε, άντε και τα μπαλέτα σου παίρνουν κανένα φράγκο τα κορίτσια. Άιντε. Άιντε κανένα φράγκο από την Αγγλία. Άιντε. Πού είσαι, ρε γιατρέ, Ερνέστο, πού είσαι, ρε γιατρέ, από την Αργεντινή, ρε. Να σώσεις ξανά άντε τη χώρα. Από τη Μεγάλη Βρετανία παίρνεις κανένα φράγκο. Άιντε. Να πεθάνει ο Φιντέλ. Ξύπνα, κανένα φράγκο από τη Μεγάλη Βρετανία παίρνει. FM και νόρμα, δεν πόνευε ο Στολίδη το 54-526 μήνυμα. Χριστό, ο ταξιδιό κουβανό έκανε και έτσι στον Κάρολο. Ναι, έκανε και έτσι. Ναι. Αυτό λέει, όχι, δεν είδε, δεν είδε αυτό. Φύζει κανένα δολάριο. Θα το αφήσει. Λίρε θα αφήσει. Άντε. Λοιπόν, μία μουσική ανάσα με Ντουμπρόβνικς για να βάλουμε ένα-δύο βασικά θεματάκια, απλωμένα, κωδικοποιημένα και βασικό quiz τη σημερινή εκπομπή με έπαθλο. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγής ή οράσεως από τα Opticon Express. Αντώνης, The Master, ο Φόρας Δημητριάδης είναι κοντά μας και σήμερα. Λοιπόν, και θα καταλάβετε πού εμπλέκεται και το κομμάτι με το οποίο μπήκαμε και το έχουμε για χαλή τουλάχιστον στο ξεκίνημα της εκπομπής. Λοιπόν, quiz, να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του θεάτρου. Wow. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, σκέψεις, σχόλια γύρω από το θέατρο. Το έτσι, θέατρο της Δευτέρας. Παγκόσμια ημέρα του θεάτρου. Γιατί όχι. Η εκπομπή η οποία έφερε, άνοιξε τις πόρτες στο ευρύ, στο τηλεοπτικό κοινό, στην πατρίδα μας, για να αγκαλιάσει το θέατρο. Σκέψεις από τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα του θεάτρου. Αν θέλεις, το παντρεύεις και με το ποδόσφαιρο. Κανένα πρόβλημα. Ένα, αυτό φύγαμε. Σχολιάζει την ιστορία με τον Ιβάν και την γιαγιά, την οποία σύμφωνα με φίλο ΠΑΟΚΤΣΙ, που γενικά ό,τι μου λέει από τον ΠΑΟΚ βγαίνει, είναι αλήθεια τουλάχιστον το 80%, ότι την προσέλαβε για να ξεματιάζει τους ποδοσφαιριστές. Όλοι πιστεύουμε στο μάτι. Παρασκευή βράδυ σχεδόν ήμουν ματιασμένος και εγώ. Συγγνώμη, ίσα. Σε μάτια ξεσένα, ρε κακομοίρη. Συγγνώμη, Σάββατο. Όχι, τράβηξα μάτια από ματιασμένο άτομο. Δεν κοροϊδεύω. Και θα σου πω από ποιαν. Α, και γυναίκα κιόλα. Και θα σου πω από ποιαν. Έλα, έλα, και γυναίκα του Ιβάν. Και ναι, έλα, έλα. Ταρτίδι, έλα. Έλα, έλα. Ο πρόεδρό σου, έλα, έλα. Έβαλε θέμα. Τι θα κεράσει σήμερα. Ιβάν μια φορά δεν κέρασε, εγώ αυτό ξέρω. Δίκαιο παράπονο! Χρήστα του Τσαλτίδη! Παράπονο, παράπονο, παράπονο! Περιμένουμε σήμερα να κεράσει ο Ιβάν τον Τσαλτίδη και εμένα για να δείξει πόσο μεγαλόψυχος είναι. Σας κερνάει κάθε μέρα δουλειά, κακομύριδε! Χωρίς ΠΑΟΚ, χωρίς ΠΑΟΚ, πώς θα ήταν η ζωή σου, πες ότι εξαφανίζει το ΠΑΟΚ από τη ζωή σου. Όπως θα ήταν η δική σου χωρίς άλλη. 30 θέματα σήμερα. Εγώ δεν δίνω. Χωρίς ΠΑΟΚ. Δεν κερνάω. Χωρίς ΠΑΟΚ. Η από τον Ιβάν υπάρχει, αν υπάρχει καμιά κάμερα του Open εδώ. Μα δεν νομίζω. Για αυτό, στο όφωνο, στο όφωνο αυτό. Μια φορά τα λένε, σιγά. Ξέρετε τι είπε τώρα ο Τσαλτίδης. Αυτό που είχαν πει κάποιοι μεταλλάδες για τον πόνο των YouTube. Πηγαίνει σε φιλανθρωπικά γκαλά όταν υπάρχει κάμερα. Όταν λέει εμείς κάναμε συναυλίες και εκδηλώσεις για τον Αμαζόνιο και για τους φτωχούς στην Νότια Αμερική, δεν υπήρχαν κάμερες. Αυτό το Super 3 ρε φίλε στην ανακοίνωση προχθές. Και
δεν είχε. Δίνουμε ένα ευρώ για να αγοράσουμε τα τερλίκια της γιαγιάς αυτής. Ναι. Αλλά δεν πήγαμε στο Open να βγούμε με την κάμερα να πούμε ότι κάνουμε ελεημοσύνη. Α, ξεφύλα. Άρης, θρησκεία για πάντα σου πέφτει. Καλά, άντε βγες τώρα έξω. Πήγες στα κάστρα, άντε. Λοιπόν, περιμένουμε σχόλια και... Όποτε γουστάρω, είναι η πόλη μου. Η πόλη δική μου. Καλά, 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 εντάξει, εντάξει. Και εκεί η ανόλευκη γειτονιά πάνω τα κάστρα. Και εκεί έμαθα και έμαθα. Έμαθα από Ηρακλήδη. Εσύ φταίς για όλα ρε. Πόσο ήθελα να ανέβεις φέτος, πόσο ήθελα. Του χρόνου να σας έχω φίλε. Όχι σταυροπόδι, έτσι. Ω, τι κάνει, Ρόνι. Έτσι, ανάποδα. Ανάποδα κάνει εκπομπή. Έτσι, ανάποδα κάνει εκπομπή. Έτσι, έτσι, ανάποδα. Αυτά περίμενα. Τα ράκια σηκώνονται και πιο πάνω και. Σιγά, χαντούμι, σιγά. Ω! Χαντού. Φίλε, sorry, αν τα κάνω εγώ αυτά και τα πω εγώ αυτά. Όχι, περίμενε, περίμενε. Σοκάρτε κάθε βλέπω. Κάθε μέρα λέγε χαντούμι, μα χαντούμι το πήραξε. Τρία μέτρα, σε λέει χαντούμι. Εμένα θα με περίμενε, χαντούμι. Βάζει τα πόδια, λερώνει το. Όχι, θα το βαρέσει, όχι, δεν θέλω τέτοια. Να επιληφθεί του θέματο. Πήγαινε μέσα. Από τον Τσαλτίδη δεν έχω μια σφαλιάρα. Γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρω. Φιλαράκι μου, αδερφέ μου. Άντε πάω κουτάκι μου. Αγοράκι μου. Άντε βγες για λίγο έξω. Δεν φας σφαλιάρα. Θα τα ρίξει όντως. Συναμαλώσουμε. Δεν υπάρχει. Συνηθίζει να ρίχνει. Τι ωραίο πρωινό. Βλέπεις χωρίς θέματα ΠΑΟΚ. Χωρίς θέματα ΠΑΟΚ μια χαρά. Αυτό το ο ΠΑΟΚ σας δίνει ψωμί. Αυτή κάποια στιγμή. Να τελειώσει. Για Σαββίδη μίλησα. Να τελειώσει. Αυτό να μου πει. 9 λεπτά για Σαββίδη μίλησα. Φόραξε τον άλλο. Δεν κερνάει. Γενέθλια άνθρωπο. Περίμενα. Τι να κάνω. Κατάρα να το αγνοήσω. Τι είπα εγώ αν κερνάει, τι θα κεράσει κτλ. Και υποκλήθηκα αν είναι αλήθεια το ότι. Εμένα μου δίνει ψωμί. Τόσα σκάνδαλα διαχρονικά, τόσοι υπουργοί, τόσοι τέτοιοι μου δίνουν όλοι αυτοί. Υποκλήσου πήρε τη γιαγιά, ναι. Μου το είπε άτομο χθες που ό,τι μου λέει για ΠΑΟΚ, 45, βγαίνει το 80%, ναι. Την παίρνει στον ΠΑΟΚ για να ξεματιάσει τους παίκτες. Εγώ όμως του είπα για ποιο λόγο την παίρνει στον ΠΑΟΚ. Την παίρνει στον ΠΑΟΚ για να τη δώσει στον άλλο του σύλλογο που έχει. Παραδίπλα στο Καφτατζόγλιο. Νέο σήμα. Νέο σήμα. Η γιαγιά βέβαια 90 χρονών, θα μας την παρουσιάσουν την 60, να ξέρεις. Τερλίκη Ηρακλής. Εσεμεσικό ξεπαρθένασμα από τον αγαπημένο ΠΑΟΚΤΣΙ 164. Sorry, δεν βγάζω πολύ άκρη. Πάντα είναι έτσι συμφιλικός. Ναι. Καλά που δεν είναι συμφιλικός. Ναι. Καλή δύναμη Μανάβη. Α, είναι, ναι. Α, συγγνώμη, ο Μάκης. Χθες το μάθα και εγώ. Ο Μάκης. Μακάρι να πάει καλά ο άνθρωπος. Λατρεμή. Το μάθα, ναι. Εντάξει, να πάει καλά. Κάθε σταυρό τι έκανα, δεν έβρισε. Σταυρό έκανα. Συνήθιζε ότι του έβλεπε του πάγκου του παλιού να κάνει του σταυρό του λέει μαγικού. Όχι. Με το Μανάβι έχω. Με το Μανάβι είμαι μπροστά σε τουλάχιστον 5 σκηνικά να σου πω. Μπροστά. Λατρεμένο Μάκης. Καλή δύναμη Μανάβι. Σε περιμένουμε πάλι πιο δυνατό. Άλλο ένα δώρο του Ιβάν. Καλημέρα, καλή δύναμη στο Μάκη το Μανάβι. Ευχόμαστε ολόψυχα να πάνε καλά. Αλλά δεν πιάνω αυτό. Α, ναι, μήπως. Μακάρι, εννοείται ότι επιβάλλεται αν έχει ανάγκη ο Μάκης ο Μανάβης να βοηθήσει ο Ιβάν. Το σχολιάζω καν. Μουσική. Εκπληκτικό το πρώτο ημισάωρο. Μην τρώμε το χρόνο, να βάλουμε το quiz και πάμε. Δυστυχώς δεν έχουμε θέατρο για σήμερα. Φταίω εγώ. Θα το κυνηγήσουμε για αύριο, γιατί ξεκινάνε δύο παραστασάρες στην πόλη. Δύο. Τώρα, αυτό το τετραήμερο. Όχι από σήμερα, από αύριο. Λοιπόν, quiz Opticon Express. Και είναι κουιζάρα που έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι τριπλό. Γιατί πάντα μας αρέσουν οι άνθρωποι που μας αρέσει να βοηθάμε να έχετε επιλογές. Και δίνουμε πολλές ευκαιρίες. Λοιπόν, είναι quiz που επιβραβεύει την παρατηρητικότητα και την ευστροφία και τις ποδοσφαιρικές γνώσεις. Α, απαντάς, ποιο το κασκόλ ποιου ποδοσφαιρικού συλλόγου της Νότιας Ελλάδας υπήρχε κρεμασμένο στα σύρματα μπροστά στο γκρουπ, στο section των Ελλήνων οπαδών εψέ το βράδυ στο Μίλινο Πόγε της Ζένιτσα. Το κασκόλ ποιου ποδοσφαιρικού συλλόγου της Νότιας Ελλάδας υπήρχε κρεμασμένο στα σύρματα μπροστά στους Έλληνες οπαδούς στο Μίλινο Πόγε στη Ζένιτσα. Δεν το ξέρεις αυτό, δεν το παρατήρησες, δεν το είδες. Σου δίνει και άλλη ευκαιρία η Τρόικα με άλλη ερώτηση. Έντιν Τζέκο πριν από λίγες μέρες εγκαινίασε στο Ντουμπρόβνικ, γι' αυτό και ακούμε τους Ντουμπρόβνικς, μία επιχείρηση, νέα επιχείρηση δική του. Τι επιχείρηση είναι αυτή, σε βοηθάμε. Α, ανταλλακτήριο χρυσού. Β, πίτσα με την ονομασία Ρώμα. Θυμίζουμε ο Έντιν Τζέκο αγωνίζεται στον μεγάλο σύλλογο της Ιταλικής πρωτεύουσας. Γιατί ο πολύ μεγάλος είναι άλλος. Άρε χαμένε, άρε σινιόρι που θες. Ναι. Άρε σινιόρι που θες. Σινιόρι, σε κάρφωνε. Βάλε και το γάμα για τον Μιχάλη Ορδανίδη της Βοσνίας. Γάμα! Καφέ με ονομασία το στέκι του ψηλού. Επιλέγεις έτσι, ανταλλακτήριο χρυσού, πίτσα Ρώμα, καφέ με ονομασία
το στέκι του ψηλού. Απαντάς ένα από αυτά. Είσαι εγκασμάς. Σου δίνει και άλλη ευκαιρία Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Ποιος από τους ποδοσφαιριστάς της Βοσνίας που αγωνίστηκαν χθες, έτσι, παραπέμπει το επίθετό του σε ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ναι. Αυτά. Σε ζαλίσαμε λιγάκι. Δεν πειράζει. Δεν δίνουμε ευκαιρίες. Εντάξει. Αλλά το κάνουμε για το καλό σου. FM κενό απάντηση, αποστολή στο 54526. 54526. Πάμε σε διάλειμμα για να μην τρώει μπινελίκια ο ηχολήπτης μας. Αφιερωμένο άλλο. Αφιερωμένο σε όλες και όλους που τα μάτια τους καίνε σαν φωτιά. Βγάζουν βλέμματα σαν φωτιά. Dubrovniks, τιμάμε έτσι τη νέα επιχείρηση που άνοιξε ο Έντιν Τζέκο και υποκλεινόμαστε. Να πω κάτι εδώ. Yeah. Δεν θα σχολιάζουμε αυτούς που θα απαντάνε στο Β ή στο Γ σκέλος. Γιατί καρφωνόμαστε. Υποκλεινόμαστε όμως στην Χριστίνα που απαντάει στο Α σκέλος. Και απαντάει σωστά. Χίλια μπράβο. Μία γυναίκα βάζει τα γυαλιά σε ερώτημα λεπτομέρειας ποδοσφαιρικής σε όλους τους άντριδη. Και μπορεί βαθιά, να πάρει τα γυαλιά. Βαθιά υπόκληση στην Χριστίνα. Μπράβο Χριστίνα, να είσαι καλά. Καλή τύχη στην κλήρωση. Αν δεν απαντήσει άλλος, εννοείται ότι είσαι η νικήτρια, ούτως ή άλλως. Περιμένουμε σχόλια από όσες και όσους ήταν, έχουν δει live τους Dubrovniks και κυρίως από όσους ήταν στο live τους αρχές δεκαετίας του 90 στον κινηματογράφο Ελίσποντο. Θα ήθελα πάρα πολύ εντυπώσεις. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε τουλάχιστον 100 άτομα που ήταν σε εκείνο το live και μας ακούνε. Λοιπόν, ο διαγωνισμός μας, έτσι, με έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express. Α, αν γνωρίζεις, αν παρατήρησες το κασκόλ πιο ποδοσφαιρικού στυλόγου της Νότιας Ελλάδος, της παλιάς Ελλάδος, βρισκόταν κρεμασμένο στα σύρματα μπροστά στο τμήμα των Ελλήνων οπαδών εψέ το βράδυ στο Μίλινο Πόγε της Ζένιτσα. Δεν το γνωρίζεις αυτό, σου δίνουμε και άλλη ευκαιρία. Έντιν Τζέκο, πριν από λίγες μέρες άνοιξε καινούργια επιχείρηση στο Dubrovniks. Για να άνοιξε ρευλάκα, προφανώς καινούρια θα είναι. Λοιπόν, τι επιχείρηση είναι αυτή? Α, ανταλλακτήριο χρυσού. Παρακεί το λέει και διορθώνει αυτό του ρευλάκα. Ναι, κάνει διάλογο. Ναι, τα κράζω σε άλλους, εντάξει. Όντως, ρε Παναγιώτη, βλακή. Α, ανταλλακτήριο χρυσού. Β, πιτσαρία με την επωνυμία Ρώμα. Θυμίζω ότι παίζει στη Ρώμα, έτσι. Γ, καφέ με ονομασία το στέκι του ψηλού. Δεν το γνωρίζει αυτό το που λένε σου, ε. Ναι, ναι. Την έχει βγάλει η Ματζούκη, η Ρακλάκη. Ρακλάκη. Αν με γνώριζε, δεν ήταν πάω. Την έφερε νομίζω εδώ. Γάμα! Αυτό από Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Το επίθετο πιο ποδοσφαιριστή της Βοσνίας που αγωνίστηκε εψέ στο Μίλινο Πόγε παραπέμπει, θυμίζει, ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε παλιότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου, απαντήσεις, αποστολή στο 54526 και ό,τι άλλο σχόλιο θέλεις. Έχουμε πάρα πολλά κωδικοποιημένα θέματα από την εψεσινή βραδιά των προκριματικών του ευρωπαϊκού κυπέλου. Λοιπόν, λίγο να διορθώσουμε εδώ πέρα, γιατί απαντάει, προσπαθεί να απαντήσει 833 για τον ποδοσφαιριστή, για τον κουίζ που έχω βάλει εγώ. Κατ' τα δικά στο Queens, το ξέρω. Okay, φίλε. Ακριβώς το επίθετο όμως λέμε. Προσέξτε λίγο. Προσέξτε λίγο. Λοιπόν, βλέπεις την σύνθεση της Βοσνίας χθες. Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής ακριβώς με αυτό το επίθετο αγωνίστηκε παλιότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χαρακτηριστικός κιόλας. Εντάξει. Ναι. Okay. Εντάξει, θα πάνε να βρούνε, τώρα την ενδεκάδα της Βοσνίας και ας το πούνε. Για να δούμε. Ακόμα δεν απάντησε κανείς. Ναι. Εντάξει. Okay. Είναι ο Μωυσής. Μωυσή, προσπάθησε πάλι. Να πούμε αν θες και τι λες. Εντάξει, να πούμε και τι λες. Για να βοηθήσουμε τους υπόλοιπους. Γιατί δεν είναι έτσι. Δεν πιστεύω, λέει ο παίχτης, να είναι ο Πιάνιτς και να παραπέμπει στον τεράστιο Μίλικο Πάντιτς, όσο για τον Βόσνιο Τόργκελε. Μάλιστα, άστο. Ακριβώς το επίθετο. Δεν το μετά την συνέχεια. Θα την πατούσα παρολίγο. Καλά που το είδα. Λοιπόν. Δεν είναι ακριβώς. Δεν ακριβώς. Δηλαδή. Αλλάζει το πρώτο γράμμα. Δεν αλλάζει. Ανέβασε. Έβαλε ένα quiz, ρε φίλε. Έβαλε ένα quiz. Ποιος ποδοσφαιριστής της Βοσνίας που αγωνίστηκε χθες, το επίθετο είναι ακριβώς το ίδιο. Μπράβο. Με κάποιον. Αλλάζει το πρώτο γράμμα. Έπαιξε ένας Τζέκος μέσα στο Πανιόνιο, ξέρω. Αλλάζει το πρώτο γράμμα, ρε φίλε. Σαν να λέμε Έλληνα, ρε παιδί μου. Ναι, Φορτούνης έπαιξε παλιότερα στον Άρη. Υπήρχε ένας Φορτούνης σε κατέτοιμο μήνα στον Άρη. Αυτά. Τέλος. Εσύ λες αυτόν που έπαιξε τον Όφη. Τέλος. Τίποτα δεν λέμε, όχι. Τίποτα δεν λέμε, ρε παιδί μου, μην τους χαλίζετε. Τους κάνουν, τους ζαλίσαν πάλι τα κουβούδικα. Ευτυχώς εγώ.
Έχω τα εύκολα τα δικά μου, ρε παιδιά. Έχω τα εύκολα τα δικά μου. Ποιο κασκόλ υπήρχε εκεί πέρα μπροστά, κρεμασμένο. Πάει αυτό, το είδε. Σημερινό να συμμετέχουν όλοι. Σημερινό. Σημερινό με τζέκο. Όχι να γυρίζουν οι άνθρωποι πίσω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα δουλέψει τον καλουδάκι. Αχ, ρε Σιμάκη, παιδιά, να πω κάτι. Α, περίμενε. Μάκη, κανονικά εσύ θέλεις τρία ζευγάρια. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Εσύ θέλεις τρία ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Χρήστο, κουίζ Παπαδόπουλος. Πραγματικά. Εντάξει, δεν είναι γι' αυτό, ρε. Ο άνθρωπος έχει δίκιο τώρα. Κανονικά πρέπει να πει αυτός. Καλημέρα. Τσίμιροτ. Λέει ο Μάκης. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Τσίμιροτ. Δηλαδή, φίλε, εκτός από τον Τσίμιροτ. Άλλο λέω. Ναι, αλλά σου είπε. Όχι, όχι, έχει δίκιο ο Παπαδόπουλος τώρα. Χρήστο. Δεν σου είπε ποιο παίκτη έπαιξε. Σου είπε ποιο παίκτη Βοσνία έχει το ίδιο επίθετο με παίκτη που προς το παρελθόν έπαιξε στην Ελλάδα. Ο Τσίμιροτ έπαιξε. Στο παρελθόν στην Ελλάδα. Είναι ο ίδιο παίκτη, φίλε. Αυτό σου είπε ποιο είναι με το ίδιο επίθετο. Δεν είπα. Αν έπαιξε δηλαδή είναι σαν να μου λε. Έχει η Ελλάδα Παπαδόπουλο. Ωραία, Παπαδόπουλο. Χρήστο, Χρήστο, φαντάσου απλά να πληρώσει ο Ιβάν το Παπαδόπουλο σε παραγωγή στο Open που έχει ένα παιχνίδι αυτό μετά με quiz που το παρουσιάζει αυτή η κοπέλα που γελάει συνέχεια. Συμπαθέστε τη, μου αρέσει πάρα πολύ η κοπέλα, την ξεχνάω τώρα. Που έχασε καμιά πενταριά κιλά. Ζυγίζει τώρα 120. Έχασε, ναι, είναι 120-125. Να είναι καλά, να είναι γερή. Πολύ συμπαθέστε η κοπέλα πολύ, και βιενέστε πολύ ωραία. Και χαμογελαστεί πάντα και φάτη. Να βάζει τα quiz ο Παπαδόπουλο. Δηλαδή η καταστροφή. Θα θέλουν 30 διευκρινήσεις και 15 υποσημειώσεις. Θεός. Μάκη, sorry ρε φίλε, δεν κερδίζεις. Προσπάθησε πάλι. Όχι, έχει δίκιο, γιατί με την πρώτη το διατύπωσε σωστά ο Παναγιώτης. Το επίθετό του είναι ολόιδιο, ολόιδιο, με ποδοσφαιριστή. Το επίθετο είναι, δεν είναι ο ίδιος, δεν έπαιξε ο ίδιος. Ο Τσίμιροτ, ο Γκόικο Τσίμιροτ, που αγωνίζεται τώρα στη Σαντάρ Λιέγης, αγωνίστηκε ο ίδιος. Και χθες ήταν και αυτό που ήταν στον ΠΑΟΚ. Ένα άχρωμο, άγευστο, άοσμο πράγμα που είδαμε και έγινε και αλλαγή νομίζω στο 89, στο 90, ο Τσίμιροτ. Ο Πιάνης πότε αποβλήθηκε? Όχι, έγινε στο... Πότε βγήκε ρε εσύ αυτός νωρίτερα? Πότε βγήκε ο Τσίμιροτ? Δώσε μουσική μωρέ, δώσε μουσική γιατί βλέπω εδώ πέρα. Όχι ρε. Ναι, στο 90-3. Ναι. Και μπήκε ο Ράντε Κρούνιτς της Έμπολη. Ναι. Ράντε Πάπριτσα. Λοιπόν, παιδιά, έχει άνετα απαντάτε. Δηλαδή, αν είστε παρατηρητικοί, στο άλλο είναι και θέμα τύχης. Σας δίνουμε ένα το που μπορεί και μια κοπέλα να συμμετέχει, και μια κυρία που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Και βοηθάμε κιόλας. Έτσι, άνοιξε πρόσφατα επιχείρηση στο Ντουμπρόβνικ ο Έντιν Τσέκο. Τι επιχείρηση είναι αυτή? Πάντο και στη τύχη, αν θέλεις. Α. Χρηματιστήριο ανταλλαγής χρυσού. Ανταλλακτήριο χρυσού. Β. Πίτσα Ρώμα. Βοηθάμε ότι παίζει στη Ρώμα και το ξέρουν όλοι. Από τη Ρώμα, έτσι. Τώρα το λες Τζέκο, το μυαλό σου πάει Ρώμα. Σε πόσους πήγαινες με στη City? City πώς έπαιξε αυτός, ρε. Έπαιξε. Τρία χρόνια. Ναι. Τρία. Ναι, εντάξει, ωραία. Κυρίως τώρα Ρώμα, το πιο πρόσφατο. Ή καφέ με ονομασία το στέκι του ψηλού. Θυμίζουμε ότι είναι πανύψηλος, έτσι. Ο Τζέκο. Διαλέγεις. Ένα από τα τρία. Και το κασκόλ, το άλλο. Υπάρχει ένα κασκόλ κρεμασμένο. Φαίνεται πάρα, πάρα πολύ καλά όταν ο Δημήτρης ο Σιώβας πηγαίνει και δίνει τη φανέλα του στον Νίκο τον Φλέκα. Φλέκας δεν είναι το παιδί, ή Φλέκας, Φλέκας νομίζω. Τον ευχαριστώ, μου είχε στείλει και ημερολόγιο της Εθνικής πάρα πολύ ωραίο, του Γαλανόλευκου Φάρου. Και μπράβο, δεν με νοιάζει αν τους κάνουν τα έξοδα ή δεν τους κάνουν τα έξοδα. Μπράβο, τρίτη βράδυ να πας τώρα στη Ζένιτσα. Ποιο πάει. Αν τα έχει ολοκληρωμένα. Εντάξει, δηλαδή μπράβο στα παιδιά που βάζουν τον άνθρωπο που πήγαν. Πώς ήταν, μπράβο. 20-25. Ναι. Το είπε δύο φορές ο Σπυρόπουλος. Και εγώ από ό,τι έβλεπα τόσο. Ναι. Δεν νομίζω πάνω από 25. Ναι. Εκεί μου φάνηκαν για μένα. 20-25 εκεί μου φάνηκαν. Έτσι. Κάνα δύο μεγάλου, πολύ μεγάλου ήταν. Η πιο πολύ είναι μεγάλη. Ναι. Νεαρό δεν είχε. Ναι. Ένα-δυο, μια κοπέλα ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε κάποια θεματάκια άλλα κωδικοποιημένα από τη χθεσινή βραδιά που ίσως σας δώσουν τροφή για σχόλια και σκέψεις. Λοιπόν, όπως κάνουμε τον τελευταίο χρόνο, υποκλεινόμαστε εδώ στην Τρόικα, στην Zenith, στον πάροχο ενέργειας που στηρίζει την εθνική μας την ομάδα. Έτσι, και έχει σημασία αυτό. Χορηγία πήραμε. Χορηγία δεν πήραμε. Α. Εγώ κάτι από τη Zenith. Κάτι, μια εξυπηρέτηση. Το καταλάβαμε. Φίλε, ο Τσαλτίδης νιώθει εδώ ότι ο Παπαδόπουλος και εγώ. Το καταλάβαμε. Ο ένας πίνει ποτά. Ο άλλος έχει πούτρα ρεύμα. Δηλαδή. Τα βρήκαμε όλα. Θα πάει ο Τσαλτίδης μέσα να πει: ρε παιδιά, συγγνώμη, εγώ τι κάνω. Τώρα ρε φίλε, στραχωριέμαι το Μάκη όμως. Έστειλε τσίμιρο, ρε φίλε, εντάξει. Ένα.
Τι quiz βάζει, εσύ βάζει τα βάζει quiz. Αν είναι και παοξή, ζητώ εγώ από το παιδί συγγνώμη. Αν είναι και παοξή, ζητώ εγώ συγγνώμη το παιδί. Δώσε από την τσέπη σου που πάρει και δώσε και δώρο γυαλιά εσύ. Λοιπόν, όχι, δεν είναι δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται. Γιατί δεν είπαμε, έχει παίξει ο ίδιο. Μια χαρά το έθεσε. Ωραία το έθεσε. Πλάκα κάνω, τραβάω για κάνω λίγο χαβαλέ. Λοιπόν, γιατί. Πάγωσαν τα μπουτράκια όταν είδα να πανηγυρίζει ο Γιάννακόπουλο με τον Άγγελο. Όπω. Α, το γούσταρα, το χάρηκα. Όπω. Ο Στέλιο. Ο Στέλιο, ο παιχταρά. Πώ θα πει καιρή πριν 25 χρόνια που τούσε στην Τουμπάρα με προπονητή τον Άγγελο πέρα το Ιντερνετ. Η παικτούρα, ο Στέλιο. Λοιπόν, χίλια μπράβο στον σκηνοθέτη τη διαφήμιση τη Zenith. Ξέρει εσύ που ακού. Δεν είσαι μπούφο και θέλουμε να σχολιάσει. Δεν λέμε τίποτα εμεί. Ο σκηνοθέτη πρέπει να είναι ο νέο Λάνθιμο τη διαφήμιση Zenith. Που παίζει και στο ημίχρονο και πριν τον αγώνα και αμέσως μετά τη λήξη. Καταλαβαίνεις εσύ. Με Τζιόλι, το Ρωσίδι και Ταχτσίδι. Δεν είσαι μπούφος, ξέρεις γιατί το λέμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Χίλια μπράβο στη Live Sport για το πρωτοσέλιδο σήμερα. Σήμερα ραψοδία αγγέλων. Όλοι οι άλλοι παίζουν με το μάγκα. Μάγκες, μαγιά, ελληνική μαγιά. Μπράβο, μάγκες. Παιδιά από τη μαγιά την πολύ σιγά. Εντάξει. Μπράβο στη Live Sport. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Την άλλη φορά κράξαμε για πρωτοσέλιδό της. Σήμερα υμνούμε ραψοδία αγγέλων. Πρωτοσέλιδο πανέμορφο ποιητικό για την εθνική μας ομάδα και την εθνική ομάδα του Άγγελου Αναστασιάδη. Λοιπόν, και Άγγελος Αναστασιάδης, ερωτηθής σχετικά από Βόσνιο δημοσιογράφο, είπε στην press conference: αξίζαμε την νίκη. Όχι την ισοπαλία, αξίζαμε την νίκη. Και από κάτω ακούγονται κάτι γέλια από βόσεις δημοσιογράφους. Τον ξεφτυλί. Και λέει ο Άγγελος, εκτός κι αν ήμουν σε άλλο γήπεδο εγώ. Γεια σου ρε Άγγελε. Γεια σου ρε Άγγελε. Δεν ήσουν σε αυτό ήσουνα. Στο 2-0, το είπα τώρα πριν πούμε στον Παναγιώτη, νομίζω και στον Χρύσανθο. Λέω, δεν χάνει η εθνική ομάδα. Από αυτούς δέχομαι να χάσω στο Eurovision. Στο ποδόσφαιρο όχι, από αυτή τη Βοσνία. Δεν έχουμε τους ανθρώπους τίποτα, δεν έχω κάτι, μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Στη Eurovision να χάσω. Στο ποδόσφαιρο από αυτούς όχι, στο 2-0 είμαι σίγουρος ότι δεν χάνει η Ελλάδα. Λέω, αν δεν γίνει 3-0 στο ημίχρονο και με 2-0 δεν χάνω. Θυμίζουμε ότι η Βοσνία προηγήθηκε με τον Σάβα Σιατραβάνη στο 10ο λεπτό, γιατί μιλάμε για Σάβα Σιατραβάνη σε όλα ίδιος, και θέση και στυλ και κοψιά με τον πρώην Λαρισαίο Ντέιβιντ Μπέκαμ, άσο της Λάρισας, του Ηρακλέους, του Απόρρονα Σμύρνης και νυν της Κέρκυρας, το Έντιν Βίστα. Το 2-0 με πέναλτι του Μιραλέμ Πιάνιτς. Πραγματικά η εθνική ομάδα το έκανε πέναλτι. Φάουλα τα 30 μέτρα, λέει ας το κάνουμε πέναλτι. Ένα άτομο τείχος. Μπράβο στον Άγγελο που λέει δεχθήκαμε γκολ από φάουλ χωρίς τείχος. Το έζησα και αυτό στην καριέρα μου. Το είπε ο άνθρωπος, δίκιο έχει. Βέβαια, ρε Άγγελε, εσύ δεν φωνάζεις. Κάτσε, πού κοιτάς. Εγώ τώρα εδώ πέρα θα τρελαθώ. Μου λένε ποιος ότι το φώναξε, λένε ο... το είπε ο Ζέκα. Βλαχοδήμος. Το φωνάζει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Πρώτον, Βλαχοδήμο, επιμένεις. Επιμένεις. Λέει ο Χρήστος, φώναζε ο Οδυσσέας ο Βλαχοδήμος για τρεις. Εγώ ακούω κάτι φωνές εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω, δεν το πιάνω αυτό. Από τον πάγκο κάτι διάφορα άκουγα. Αλλά εδώ είναι θέμα του Άγγελου. Δεν ουρλιάζεις. Μπες μέσα από τη γραμμή. Φυρός. Πάρε και μία παρατήρηση. Ένα! Τον κάνω τον Πιάνιτς μάγκα. Φαουλάρα εκτελεί. Φαουλάρα. Αλλά τώρα το κάνω πέναλτι. Το φάουλ το κάνω πέναλτι. Αυτό. Άντε πάλι, άλλο τώρα. 7-30. Μοιάζει λίγο αυτό το επίθετο. Ρε παιδιά, ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Και στη συνέχεια φυσικά μειώνει ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος κάνει πολύ πολύ ωραίες ενέργειες γενικά στη βραδιά. Στο 64ο λεπτό. Εδώ να βάλω μια ερώτηση. Το πέναλτι του Κώστα Φορτούνη και άλλα που έχει εκτελέσει φέτος, ειδικά το χθεσινό, είναι ολόιδιο, ολόιδιο, σε κοψιά, στυλ στο σώμα, ολόιδιο και η γωνία και το ύψος εκτέλεσης με πέναλτι που είδαμε το τελευταίο τετραήμερο σε παιχνίδι άλλης εθνικής ομάδας. Και για να το λέω σημαίνει ότι το εκτέλεσε παικταράς, υπερπεκτούρα το εκτέλεσε, το βρήκε μάλλον ο Κιώσης, το έχει βρει ήδη ο Κιώσης, ολόιδιο είναι. Ολόιδιο είναι και το στυλ η κοψιά που παίρνει τα βήματα τα εκτελεί γενικά έτσι φέτος ο Κώστας Φορτούνης με αυτήν την ξένη υπερπεκτούρα. Αν θέλεις, αν παρατήρησες και να το σχολιάσεις. Ρε εσείς, ξέρετε ποια είναι η πλάκα? Ότι ασχολείστε τώρα παλεύετε
με το quiz, με το σκέλος που έβαλε ο Παπαδόπουλας. Αλλάζει. Ναι. Ενώ το πιο εύκολο είναι αυτό με τον Τζέκο. Δηλαδή πάντο και στην τύχη. Άνοιξε π.χ. Δεν κοροϊδεύω, παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Τα εγγένεια γίνανε πριν λίγες μέρες. Άνοιξε επιχείρηση ο Τζέκο στον Ντουμπρόβνικ. Επειδή σκαλίζω πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ ποδοσφαιρογκόσιπ, το λατρεύω. Το σκάλισε και το βρήκα. Τι επιχείρηση άνοιξε? Α, ανταλλακτήριο χρυσού. Β, πίτσα με την ονομασία Ρώμα. Ή καφέ με την ονομασία Tall Guys Spot. Το στέκι του ψηλού, το λέω και στα αγγλικά. Διαλέγεις ένα από αυτά τα τρία. Τώρα, ο Κωνσταντίνος, όπως και άλλοι, επιμένει. Καλημέρα, παιδιά. Μήπως είναι ο Ζουγκάνοβιτς που μοιάζει με τον Τσουγκάνοβιτς? Παιδιά, είναι το επίθετο ολόιδιο. Σαν να λέω εγώ, ποιος παίκτης της εθνικής μας εχθές έχει ολόιδιο επίθετο με ηθοποιό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος σήμερα? Η απάντηση είναι Κολοβός. Ολόιδιο επίθετο. Νομίζω ηθοποιός λέγεται Νίκος Βασίλης. Ο Κολοβός Δημήτρης, ο πρώην του Πανιωνίκου του Ολυμπιακού, έτσι. Παιδιά, να πω την αμαρτία μου. Ωραία, είναι έρθει και ένα μήνυμα. Μήπως έπαιξε τον μπάσκερ, Παπαδόπουλα, ο Τζέκο Αλιταράς. Το σκέφτηκα, ειλικρινά σου μιλώ. Εντάξει. Λοιπόν, Παύλο, μπήκες. Είσαι νικητής. Μπράβο. Μπαίνεις στους νικητές, μπράβο. Απαντάς σωστά. Αν απαντήσετε 2 ή 3 και είναι λάθος το 1 ή λάθος τα 2, μετράει το σωστό, έτσι. Μη στεναχωριέστε. Και λέει καλημέρα, ευγενέστατος. Μπράβο, Παύλο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ποια είναι η πλάκα? Απαντάς και στα 3. Και στα 3, σε παραδέχομαι. Απλά τα 2 είναι λάθος. Αλλά μπαίνεις κανονικά. Λοιπόν, να πω την αμαρτία μου. Ακούω ότι περνάει στον αγώνα στην θέση του. Πού μπήκε ο Κολοβός, Δημήτρη, Παναγιώτη? Στη θέση του Δημήτρη Κουρμπέλη περνάει ο Κολοβός. Παιδιά, τον είχε ξεχάσει τον Κολοβό. Λέω Κολοβός, μάλλον δεν άκουσα καλά. Δεν το είχα δει ότι τον πήρε. Δεν είχα δει τις τελευταίες. Δεν είδα όλες τις κλήσεις προσεκτικά. Μετά συνήρθα αμέσως, έτσι. Που αγωνίζεται πλέον στην Μαλίν, έτσι. 26 ετών. Παίκτης. Πανιώνιο Ολυμπιακό, μετά πήγε στην Κύπρο. Χρήσατε, το θυμάστε τον Κολοβό στην Κύπρο? Sorry, δεν θυμάμαι εγώ το παιδί. Όχι. Δεν το θυμάμαι εγώ στην Κύπρο. Πανιώνιο. Ολυμπιακό. Μπράβο. Μάλιστα. Από οροπό ξεκίνησε. Χρήστο, μπράβο, ρε. Μπράβο. Γιατί όλοι λέμε Πανιώνιο. Ναι. Από τον οροπό ξεκίνησε. Μπράβο. Οροπός, Πανιώνιος, Ολυμπιακός, πάλι Πανιώνιος, Μαλίν. Είχε, νομίζω, το παιδί πολύ, πολύ μικρό, είχε χάσει τη μητέρα του. Νομίζω στα. Την πρώτη γενιά στον Πανιώνιο είχε χάσει τη μητέρα, τον θυμάμαι καλά. Και αγωνίστηκε μετά από 2 μέρες και έπαιξε και πολύ καλά. Το παιδί να είναι καλά. Τον πίστευα πάρα πολύ αυτόν. Ειδικά τον πήγε στον Ολυμπιακό. Φάτσα για Ολυμπιακό. Μαυριδερό, με σημάδια. Φάτσα για Ολυμπιακό. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Μια χαρά καριέρα κάνει το παιδί. Στον πολιτισμό, στο Βέλγιο, δεν σχολιάζω καν. Και βάζει πανέμορφο γκολ. Το άνοιγμα του Κώστα Φορτούνη δεξιά. Ψιλοεγγλέζικο γκολ. Βρετανίσιο γκολ. Η σέντρα είναι συστημένη, ποίημα πραγματικά. Του Ζωσέ Κάρλος Ζέκα. Και βγαίνει πολύ ωραία μπροστά από τον Ζουκάνοβιτς ο Κολοβός. Και πιάνει καρφωτή κεφαλιά στη δεξιά γωνία του ανήμπορου να αποκρούσει Σέχιτς. Άλλη κομματάρα. Το κομμάτι αυτό ανοίγει το άλμπουμ εκείνο, το Dubrovnik Blues. Είναι το opening track, το Christine. Πόσο ωραία μπάντα. Δηλαδή αυτοί, αν δεν πηγαίνανε στην Αυστραλία, θα ήταν οι δύο βοσκοί έξω από τη Ζένιτσα και ο άλλος θα δούλευε, ξέρω εγώ, βοηθός υδραυλικού στη Ζένιτσα. Μπράβο τους Dubrovniks. Μπράβο. Χορηγούς, παλικάρι μου, ρίξε ρε. Έχω μαζί μας την Dialog. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια? Μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά? Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αρχείες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα και 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Χα, δεν τελειώσαμε όμως εδώ. Έχουμε και τον Μαργαριτόπουλο. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, σας ασφάλιζε ο Μαργαριτόπουλος, είμαστε σε θέση, ναι, καλά άκουσες, να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες. Πληροφορίες, information δηλαδή, στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 911 701. Θυμίζουμε σήμερα Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, αν θέλει κάποιος να σχέσει κάποιο σχόλιο. Εγώ θα πω μία φράση και είμαι σίγουρος ότι εδώ μέσα θα την απαντήσουν ο Τσαλτίδης
και ο Κιώσης. Ο Παπαδόπουλος θα κοιτάει. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, μεταφέρω κάτι που είπε για το θέατρο, μια τεράστια μορφή του ελληνικού θεάτρου. Η αφετηρία και η βάση του θεάτρου, όπως και κάθε μορφής τέχνης, είναι η ποίηση και η μαγεία. Αν λείψουν αυτά, δεν υπάρχει θέατρο. Ποιος το είπε? Κουντουράτου. Ξαναπέστω. Το λέω άλλη μια φορά, το είπε τεράστια μορφή του ελληνικού θεάτρου, αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο. Παγκόσμια συμβέλειας μορφή. Δεν ζει πια. Η αφετηρία και η βάση του θεάτρου, όπως και κάθε μορφής τέχνης, είναι η ποίηση και η μαγεία. Αν λείψουν αυτά, δεν υπάρχει θέατρο. Γυναίκα. Το άντρας. Αν λείψουν αυτά, η ποίηση και η μαγεία. Τεράστια μορφή του θεάτρου. Δεν ζει πια. Άντρας. Παγκόσμιας αναγνώρισης. Παγκόσμιας... Κατράκης. Όχι. Παγκόσμιας αναγνώρισης. Έλληνας, έτσι. Ναι. Έλληνας. Δεν ζει. Δεν ζει. Δεν είναι παμπάλαιος. Δεν έφυγε τίποτα δεκαετία του 60-70. Μάλιστα. Δεν μπορείς να βοηθήσεις. Άλλαξε το θέατρό μας. Κάρολος Κούν. Μπορείς να αποχωρήσεις. Ωραία. Να φύγεις. Πάρε για κουλούρια, παίρνει και κερνάω εγώ. Good night, παιδιά. Ρε φίλε, απαντάει για Paul Lynch, απαντάει για Roy King, απαντάει για... Φίλε. Απαντάει για θέατρο, βγήκε Κάρολο Κούν. Απαντάει, δεν σε το ένα πάρε, ναι. Πάρε μια κομπή μόνο, πάω. Μα δεν με ενδιαφέρει. Και με κατηγορούν εμένα ότι ασχολούμαι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Και λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει πολλοί να αναθεωρήσουν τη γνώμη τους για Χρήσανθο Τσαλτίδη. Έχει απαντήσει για σινεμά, για ελληνικές ταινίες, για στρέλα, για σκηνοθέτες. Στρέλα, ρε φίλε. Για Κάρολο Κούν. Με μην ορφανού, για Κάρολο Κούν, δηλαδή. Τι άλλο να πω. Διαβάζουμε, ρε φίλε. Εμείς διαβάζουμε συνεχώς. Ενημερωνόμαστε για τα πάντα. Και ο άλλος λέει ότι ψωμί δίνει και στον Τσαλτίδη μόνο πάω. Δηλαδή... Ναι. Και μας έχει βάλει ένα quiz με λάθος τα ονόματα. Όχι. έχει βάλει ένα quiz. Κουιζάρα, κουιζάρα. Θα ανακαλύψεις όταν το πεις. Έχω βάλει κουιζάρα. Όταν το πεις. Που παρακολουθούν ποδόσφαιρο από πολύ παλιά. Ανακαλύψει ότι δεν το λένε έτσι. Όχι κάτι χθεσινού κτλ. Έχει δίκιο. Θα ανακαλύψει ότι δεν το λένε έτσι τελικά. Είμαι με Παπαδόπουλα. Όχι, αυτό είναι το επίθετο. Αυτό είναι, έχει δίκιο, είμαι Παπαδόπουλα. Χαρακτηριστικός κιόλας. Δεν μπορώ να βοηθήσω περισσότερο. Να πούμε, αλλά, να πούμε τη θέση που έπαιζε. Όχι, δεν θα πει. Center for. Όχι. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτός που λέω εγώ. Κλείνουμε, πάμε, όχι. Που είναι ένα γράμμα διαφορά. Υπάρχει παίκτης, ωραία. Δεύτερο quiz. Με ένα γράμμα διαφορά μπαίνει άλλο ένα γράμμα μπροστά. Άκου. Μπαίνει άλλο ένα γράμμα μπροστά από το πρώτο γράμμα του επιθέτου του. Και υπάρχει παίκτης φορ που έπαιξε τον Όφη. Ωραίο. Έχουν... Σπάζω κεφαλιές. Είναι εκπομπή σπάζω κεφαλιές. Πάμε, θα φάει βρυσίδιο άλλος. Έχει δίκιο. Πάμε για να μην φάει Πινελίκη ο Κιώσης. Άμα την επιστροφή μας, ανοίγουμε και γραμμές. Επιστροφή στην Τρόικα, επιστροφή στο στούντιο εδώ στον Λίμπρο της Καρδιάς του 107,3 μέχρι στον FM και περιμένει μία γραμμή, είναι ανοιχτές οι γραμμές αφού πρώτα επαναλάβουμε το χαόδες, το λαβυριθιακής μορφής quiz, το οποίο βάλαμε. So simple. Λοιπόν, το έπαθλο είναι ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ο Οράσιος από τα Opticon Express. Έχουμε τρελή συμμετοχή και με σωστές και με λάθος απαντήσεις. Ανοίγει ο καιρός, πιάνει για τα καλά η άνοιξη και λογικά είναι να έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον ο Opticon Express διαγωνισμός. Το quiz Opticon Express. Λοιπόν, Α, το κασκόλ ποιου ποδοσφαιρικού συλλόγου της νότιας της Ελλάδος βρισκόταν κρεμασμένο στα σύρματα μπροστά στο γκρουπ των Ελλήνων οπαδών εψέ το βράδυ στο Μίλινο Πόγε της Ζένιτσα. Δεν το γνωρίζεις αυτό? Έντιν Τζέκο άνοιξε πρόσφατα επιχείρηση στο Ντουμπρόβνικ. Τι επιχείρηση είναι αυτή? Α. Ανταλλακτήριο χρυσού. Β. Πίτσα Ρώμα, γάμα, καφέ με την ονομασία το στέκιο του ψηλού. Και β. Ποιος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε με τη Βοσνία έχει ακριβώς ολόιδιο επίθετο με ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε παλιότερα. Αφού όπως μου είπαν είναι γιος του. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα μόλις. Μπούφι. Δεν το ήξερα εγώ, δεν το ξέρω. Εγώ, εντάξει, υποψιάστηκα μήπως έχουν σκέψει. Καμιά συγκέντρωση. Εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι συνεπονημία. Ή θα βάζει σωστά quiz, δεν θα βάζει. Αυτό δεν είναι συνεπονημία και ίδια θέση. Μπράβο, το παραδέχομαι. Το παραδέχομαι. Θέλει, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, φίλε. Κάποια βοήθεια. Σωστό, αυτό σωστό. Το παραδέχομαι. Ο Τσαλτίδης δεν πήρε χαμπάρι ότι τα παίρνω και από κάποια γνωστή πίτσα, αλυσίδα πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Έχω καταλάβει, φίλε. Απλά περιμένω να κεράσεις. Παρ' όλα αυτά.
Θα έπρεπε να πεις ότι μαζί μας είναι ο Mr. Gold. Η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Με έδρα της νούμερο ένα πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 62-85-86. Αλλά δεν τα λες. Μετά τη μία, θυμάμαι καλά. Μετά τη μία. Μετά τη μία. Έτσι. Παρεπιπτόντως το χαρτί να φέρει πέστης. Μέχρι αργά το βράδυ. Το χαρτί να φέρει πέστης. Μας είπε για κάτι εισιτήρια, δεν τα έδωσα. Θα τα δώσουμε τώρα. Τι πράγμα, δεν ξέρω. Μου το είπε η Μαριλής δώρα. Ελλάδα, τι, Ηρακλή, τι. Τι πράγμα. Πάω Καστέρας Τρίπολης. Πάω Καστέρας Τρίπολης. Κύπελο, 5 εισιτήρια. Πότε είναι αυτό. Την άλλη Τετάρτη. Για από τώρα για την άλλη Τετάρτη. Τώρα τα δίνω. Λίγο αργοπορημένο. Ερσίσκο τώρα τελείω. Α το αύριο. Α το αύριο, Πέμπτη. Θα έχουμε κι άλλα και αύριο. Αύριο και την Παρασκευή θα έχουμε. Και την Παρασκευή. Ωραία. Και δεν σε χαλάει να δώσουμε σε 5 παοξάκια να πάνε. Πέντε εισιτήρια. Ωραία, και 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ. Μία ώρα έχουν ρε φίλε, γιατί. Κάτσε, είναι, πρώτο μάτς είναι ΠΑΟ, Καστέρας. Ναι. Α, δεύτερο είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το δεύτερο μάτς. 5 εισιτήρια για το Άρης Αστήρ Τρυπόλεως. Έτσι. Κανονίστε. FM κενό. Ονοματεπώνυμο. Κι άλλος υπάρχει. Άστο, μην το. Περίμενε λίγο, δώσε λίγο μουσική. Δώσε λίγο μουσική. Για 8 θα εμφανιστούν σε λίγο. Εντάξει. Κάτσε, περίμενε. Παπαδόπουλας και διατύπωση quiz. Άστο, δεν υπάρχει. Μπερδεύτηκε, ρε φίλε. Ήθελε να πει ποιοι ποδοσφαιριστές. Μπαίνει στην κλήρωση ο Ευρυπίδης. Μπαίνει, δεν μπορεί να τον αδικήσουμε. Μπαίνει. Γράφει και το μικρό του. Σωστό. 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 Μπράβο. Μπράβο. Το ψάξε. Και δεν κάνω σχόλιο, έτσι. Δεν θέλω, γιατί αν κάνω σχόλιο θα δακρύσω. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δακρυσμένε. Δακρυσμένο φεγγάρι. Πώς θα σου φαινόταν. Αν μπορούσε να αποκτήσει, Παναγιώτη, το νέο Fiat 500X εντελώς άτοκα και με δωρεάν το αυτόματο κυβότιο. Πες μου να τρέξω να πάω. Αν είσαι επαγγελματίας, που είσαι επαγγελματίας, ναι. Πόσα σου φαινόταν να μπορείς να αποκτήσει το ιδανικό επαγγελματικό αυτοκίνητο εντελώς άτοκα. Καλό το ασανσέρ και κατεβαίνω. Στη Fiat Κουματζιάς λοιπόν μπορείς να τα κάνεις όλα. Όχι μόνο το Fiat 500X να πάρεις, αλλά και τα επαγγελματικά Ντόμπλο και Φιωρίνο εντελώς άτοκα. 23-10-753-000 ή αλλιώς 753.000 η Fiat στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επειδή περιμένουν τρεις γραμμές, 503 λες καλημέρα παιδιά. Το κασκόλ δεν είναι αυτό, αλλά σε παραδέχομαι γιατί βρήκες τα χρώματα. Άρα το είδες, απλά δεν βλέπεις τι γράφει μέσα. Για τον παίκτη, όχι, δεν αυτός. Και αυτό που γράφει είναι με γάμα, όχι με λάμδα. Προφέρεται έτσι. Καλά, αυτό είναι σωστό. Το έχεις, δεν είναι αυτός ο παίκτης. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Δεν απαντάτε τηλεφωνικά, μην απαντήσετε στον αέρα. Μόνο SMS-ικά, έτσι. Και στα τρία quiz, μόνο SMS-ικά. Πάμε, καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Υποστηρίξτε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημερίζουμε Νταλή, οπαδό του ΠΑΟΚ. Πάμε, Νταλή. Τελικά τι είναι για τον ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης ή για Άρης Αστέρας Τρίπολης, γιατί ο Ασλαμάς λίγο μπερδεύτηκε μάλλον. Είναι ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 1931. 5 εισιτήρια. Εγώ που... Μηνυματικά, να φανταστώ. Μόνο μηνυματικά, για τα εισιτήρια μόνο. Ναι. Ναι. Ωραία. Και οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, ε. Όχι Γιάννης και ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ. Εννοείται. Ναι. Πάμε για Νταλή. Λοιπόν, η Εθνική χθες δεν έκανε τη δουλίτσα της. Μια χαρά, 2-2, καλό αποτέλεσμα. Για μένα ήταν Γιαννίκη. Συμφωνώ με Άγγελο. Για μένα, όπως παίζει μετά το 25, είναι Γιαννίκη. Έτσι όπως το πήγε το παιχνίδι, θα μπορούσε να το κερδίσει κιόλας. Ναι. Φαινόταν πάντως ότι μπορεί να το γυρίσει τέλος πάντων, να το ισοφαρίσει. Ναι. Έπεσε πολύ η Βοσνία. Πάρα πολύ έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Για μένα η πιο ακίνδυνη Βοσνία από τις τελευταίες τρεις που τους έχουμε παίξει. Ναι, η πιο ακίνδυνη Βοσνία. Η πιο ακίνδυνη. Λοιπόν, για πάμε και στα δικά μας λίγο. Ναι. 45 μέρες μήνα Παπαδόπουλε. 45 μέρες κρίνονται τα πάντα. Πρωτάθλημα και κύπελο. Έτσι, μπράβο. Τον Οκτώβριο κρίθηκαν, ρε φίλε, τα πάντα. Καλά, και εγώ έτσι. Έλα, Χρήστα, σήμερα έχει η γενέθλια ο Βασαβίδης. Πρέπει να του ευχηθείτε όλοι. Το είπαμε. Στην αρχή μία ώρα, ρε φίλε, γι' αυτό μίλησαμε. Πάει, φεύγει η εκπομπή με αυτό. Χρόνια, είπα χρόνια πολλά, υγεία, εσύ προσωπική. Είπες χρόνια πολλά στον Καρυπίδη, προχθές που γιόρταζε. Εγώ δεν ήξερα ότι γιόρταζε καταρχήν. Καλά, τον Θεοδόρο δεν ήξερες ότι γιόρταζε και πρέπει να ξέρουμε τα γενέθλια. Τον Θεοδόρο, ναι. Το μικρό του Καρυπίδη δεν το ξέρω καν. Να είσαι σίγουρο. Α, δεν ξέρεις το μικρό του Καρυπίδη. Εδώ ξέρετε μέχρι και το πατρόνυμο λέγατε, ρε. Εσείς και ο Κούγιας. Εγώ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω το πατρόνυμο του Καρυπίδη. Ο Κούγιας δεν ξέρω τι έχει. Λοιπόν, πάντως. Συγκινήθηκα, διάβασα μπούντου για τον Ιβάν. Ο αναμορφωτής του ΠΑΟΚ, έτσι. Βέβαια. Και όχι μόνο του ΠΑΟΚ.
και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, ούτε σκάνδαλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τίποτα. Ούτε ένα. Αν και έχει κάνει δήλωση, το θέμα είναι να τελειώσουμε το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Δεν ελέγχονται οι πρόεδροι της ΕΠΟ, οι επιτροπές βγάζουν αποφάσεις, πέφτουν μολότοφ και λένε ότι δεν έπεσαν. Αναμορφωτής. Βασιά μέσα σου, Χρήστα, δεν ξέρεις ότι λέω την αλήθεια. Βέβαια. Όταν πετάς μολότοφ. Όταν πετάς μολότοφ και λένε ότι πετάχτηκαν δύο τετράγωνα πιο κάτω και τις πετάξανε αναρχική, δεν είναι αναμόρφωση. Είναι διαμόρφωση. Διαμόρφωση. Παραμόρφωση. Παραμόρφωση. Πάμε επόμενη γραμμή, περιμένουν δύο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είμαστε δίκαιοι. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Βαγγέλης από Αριδαία Αλμοπάρατος. Αγόρι μου, τι κάνεις? Έχετε διαλύσει τον Αλμοπό. Το είδα. Με το παλαιοχώρι ήρθαμε. Με τον Άρη. Περίμενε. Όχι ένα-ένα. Ουρλιάζει το παλαιοχώρι για διαιτησία. Σφαγή. Έβγαλε ανακοίνωση. Τι κάνει η ΕΠΟ? Τι κάνει η ΕΠΟ? Βέβαια, Αλμοπός, φίλε. Η καθαρή και η δίκαιη. Το Λεμαϊδά, βέβαια. Αλμοπός. Τι το Λεμαϊδά. Αριδαία, δεν είναι το Λεμαϊδά. Δεν είναι δίπλα στην Αριδαία από το Λεμαϊδά. Πάντως δεν είναι ο Αλμοπός τη Λεμαϊδά. Αριδαία είναι. Μια ομάδα, μια περιοχή. Ωραία, πάω. Χαριλάω, ρε. Δίπλα, λοιπόν, δεν Χαριλάου και πάω. Δεν είχα πάει στο γήπεδο γιατί ψήναμε με κάτι φίλους μου, γι' αυτό. Ωραία, αγάπη στην ομάδα, μπράβο. Δεν είχα τίποτα, θα τα δω. τι να κάνω, μια φορά ήταν, μια Κυριακή, δεν πειράζει. Ήταν αδιάφορο κιόλας. Τώρα λοιπόν, παίζει στη... με τα κείμενα εδώ, στο χωριό, στα κείμενα παίζει. Έλα, ναι, στον Ολυμπιακό. Ναι. Έχουμε με τον αγροτικό αστέρα. Πάντου, παίρνει το διπλό και καθαρίζει με σωτηρία, εξασφαλίζεσαι που δεν κινδυνεύει για μένα. Έχει σωθεί για μένα, ναι. Άμα κάνει και το διπλό την Κυριακή, κάνει και αβαβά. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω, πήγα στην Καλαμπάκ, αν θυμάστε που σας είχα ρωτήσει, από τότε έχω να σας πω. Σου είπα να πας στο ωραίο το καφέ κάτω από τα βράχια. Ναι, σου είπα να πας στο καφέ. Πήγαμε, δεν το βρήκα αυτό, πήγαμε στο Καστράκι, περάσαμε. Στο Καστράκι! Βρήκαμε, όχι, το Καστράκι είναι χωριό. Στο Καστράκι βρήκαμε, κάτω από τα βράχια είναι, ρε φίλε, σχεδόν. Βλέπεις όλο το τέτοιο. Βρήκαμε, εντάξει, πήγα και Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, πήγα στα Τρίκαλα. Μου έκανε εντύπωση, μου κάνανε εντύπωση δύο πράγματα. Ότι σε όλα τα χωριά, γιατί περνούσα από επαρχιακούς δρόμους, δεν πήγαινα από εθνικές οδούς. Έτσι, βλέπεις μπάλα. Έτσι. Τα σπίτια και τα μέρη, τα τοπία. Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Όποιος πάει από εθνική είναι βλάκας. Όταν θες να φτάσεις κάπου, γρήγορα εντάξει, θα πας, αλλά δεν είχαμε βιαστεί. Ναι, δεν λέω βλάκα αυτόν που καίγεται κανείς για να φύγει, ναι, εντάξει. Ναι. Μου έκανε εντύπωση ότι όλα τα σπίτια τους ήταν περιποιημένα. Σε χωριά δηλαδή με 30-40 σπίτια ήταν. Όλα περιποιημένα. Δηλαδή, σε αντίθεση με τις Μακεδονίες που είναι το μαύρο το χάλι. Ναι. Αντίστοιχα εδώ με εμάς τα δικά μας τα χωριά που ξέρω, τα 9 στα 10 είναι τσαντήρια και το 1 είναι περιποιημένα. Φίλε, παγερά της Μακεδονίας τα χωριά είναι πλέον τα 9 στα 10 είναι το πολύ το χάλι. Μιλάμε το πολύ το χάλι. Για παλαιότητα κτηρίου, μιλάμε, είχε και παλιά δηλαδή σπιτάκια, τα οποία ήταν περιποιημένα, βαμμένα, οι αυλές σκουρεμένες, κλαδεμένα τα δεντράκια, πολύ καλά. Τώρα εδώ άμα έρθεις εμάς, έχει εδώ απέναντι, έχει κόψει τη μουριά. Μια εβδομάδα τα κλαδιά μέσα στην αυλή του πεταμένα. Φίλε, σε λατρεύω, σε λατρεύω. Και ένα ακόμα, σε όλα τα χωριά είχε γήπεδα ποδοσφαίρου. Τα λατρεύω αυτά. Περιποιημένα, κουρεμένα. Εκεί πέρα το ποδόσφαιρο είναι πιο ανεπτυγμένο, νομίζω, από τη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ στα δικά μας τα χωριά δεν έχουν όλα τα χωριά. Θεσσαλία, ρε φίλε. Εννοείται, Θεσσαλία. Σε κάθε μικρό χωριό είχε γήπεδο κανονικά, προβολής, εστίες, προσεγμένα όλα. Δηλαδή παίζουν οι άνθρωποι. Ας τα ακούει η Εψμού. Ο Φορτούνης είναι από εκεί, από την Καλαμπάκα. Είναι από χωριό έξω από την Καλαμπάκα. Α, γιατί είχαν φανέλες τους όλες τις καφετέρες σχεδόν. Είναι από χωριό έξω από την Καλαμπάκα. Ανάμεσα Τρίκαλα Καλαμπάκα εκεί. Φιλέ. Δεν τις φοράνε τις φανέλες επειδή είναι από εκεί ο Φορτούνης. Επειδή είναι Ολυμπιακός τις φοράνε. Δηλαδή νομίζω παοκτσής από εκεί. Άσε που δεν έχει παοξίδες εκεί. Ναι. Όπως δαγκώθηκε στα νησιά. Στην Καλαμπάκα. Και στην Καλαμπάκα. Όλα είναι κόκκινα και κίτρινα. Άρης και Ολυμπιακός, καλά τα λέει. Δύσκολα, Άρη. Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Πάρα πολύ. Ήμουν αραβωνιασμένος εκεί, άστο. Παιδιά, θα σας αφήνω χάρη. Τι γελάς, ρε. Κατάλαβες τώρα για το καφενεδάκι που σου είπε πριν 35 χρόνια. Ανάθεμά μου αν υπάρχει εκεί πέρα στο Καστρίτσι. Το καφέ, στο Καστράκι. Στο Καστράκι, ναι. Λοιπόν, έμενες εκεί. Πάνε τώρα. Και άμα δεν είναι, εγώ σου δίνω μετρητά 1000 ευρώ. Θέλω αλλά θα μου δώσεις εσύ 2000 ευρώ. Μάρτυρα του Σαλτίδη. Μισό λεπτό, αλλά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχει 1000 και 2000. Εγώ θα βρω, του δώσω. Θα πάρω δανεικά από αυτόν. Είναι να του δώσω σήμερα. Γιατί γέλασε ειρωνικά στο αραβωνιασμένο που είπα. Αν πεις εσύ είμαι παντρεμένος με την Κατερίνα στο βαθύλακο και κάνω. Θα με βαρέσεις. Είναι η κλασική. Σαλτίδη, πριν απαντήσεις, είναι η κλασική εικόνα συνοικεσίου, ξέρεις που πήγε ρε παιδί μου εκεί πέρα και τα λοιπά. Γιατί γέλασες εσύ, δεν με πρόσβαλε αυτό που έκανε.
Εντάξει, την ξέρει την κοπέλα εσύ και τη συμπαθούσε. Η κοπέλα. Η Έλενα. Ναι, μπράβο. Ναι. Να είναι καλά. Πόσο χρονών. Καλά, είναι σίγουρα. Την περνάω. Να είναι γερή, έχουμε χαθεί από τότε. Αφού ξέφυγε όπως έλεγε, καλά θα. Την περνάω περίπου 10 χρόνια. 12. Άρα όταν αραβωνιάστηκε, πόσο χρόνο ήσουν. 22. Να σου πω πώς ήταν αυτή. Όχι, να πω. Ναι. Την έκλεψε μετά. Ναι, ναι. 20. Άρα την περνάω 10 χρόνια, ήσουν 30. Εκεί. Αραβωνιάστηκε 30 χρονών στην Καλαμπάκα. Και μετά άρχισε να ξεσαλώνει. Πήγαινε, έγραφε σε σχολεία απ' έξω. Πάμε στη γραμμή, άντε Ευγέλη. Προσβάλλετε ανοιχτά. Αυτό είναι μηνύσιμο. Με προσβάλλετε ανοιχτά. Αυτό είναι μηνύσιμο που σου είπε αυτό. Τι άνοιξα, πες τι είπε ξανά. Είπε ότι για τα σχολεία ότι είναι κάτι. Αυτό είναι μηνύσιμο γιατί έχει ασελγείς πράξεις με ανηλίκους και όχι, τέτοια και φίλε, έγραφε, είπα, γράφει. Φίλε, ειλικρινά το λυπάμαι. Ας να πάρει πρωτάθλημα, να το πάρει να ησυχάσουμε. Το λυπάμαι. Συναχωριέμαι ειλικρινά. Τι ασχολείσαι, ρε, με τι Καλαμπάκα ασχολείσαι, ρε. Πού να πάρω το χρόνο πρωτάθλημα. Θα φτάσει στη Λίδα. Το χρόνο θα σου πω τι θα πάρει. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Παναγιώτη, σαν τα γράφητη που έκανε ο Γεωργάκη, ο Σαββίδη. Τι. Γιώργιο που έλεγε μικρό. Α, δεν το είδα. Αντιμένο στη φωτογραφία. Έβαλε όχι, φωτογραφία ότι είδα τσολιάς λέει. Ότι έγραφα λέει πηγαίναμε λέει συγκινήθηκα λέει. Εκπληκτικό. Ναι, για πέστε, αυτό. Αυτό είναι εδώ. Έχει ώρα. Βάλει μια φωτογραφία του Ζωιαδάκη. Ναι. Και λέει θυμήθηκα τώρα τα χρόνια. Και ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι. Πέντε χρονών το παιδί. Τέσσερα πόσο είναι. Ναι, 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 γέρο το παιδί. Και λέει θυμήθηκα λέει τότε λέει που πηγαίναμε στο χωριό λέει και έγραφα λέει στους τοίχους ΠΑΟΚ. Είδες. Δεν υπάρχει Χρήστο, βάλε το πιο δυνατό γέλιο που μπορεί να βρει. Δεν υπάρχει τρέλα σας που λέει ένας ακομίδιδες. Πραγματικά δηλαδή. Ήμουν να λέει, πήγε να λέει και να μου στήκους. Φανταστική χρονιά. Αν γελάτε εσείς εμείς που πρέπει να κάνουμε. Κάτσε, εσύ το πιστεύεις αυτό. Δεν μου λέει, το πιστεύω. Κάτσε, περίμενε. Όταν πήγαινε και έγραφε ΠΑΟΚ, είχε και τους φουσκωτούς μαζί. Σε πεντάχρονα, εξάχρονα φουσκωτή. Έλα ρε φίλε, έλα. Λοιπόν, ήταν ο γνωστός Ροστόφ 4. Είναι ο Κώστας, Άρης και Manchester United. Ο Ροστόφ 4. Εχθές βάλατε ένα quiz, ναι. Look-alike, για ναι. Τον Καστρίτη. Ναι, ναι. Μπράβο. Ήταν η απάντηση ποια? Άρης Πιλιοτόπουλος. Όχι, η απάντηση είναι λάθος. Γιατί? Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μου επιτρέπεις? Μοιάζει και με αυτό, ναι. Μου επιτρέπεις? Ο οποίος μοιάζει και πάρα πολύ με τον Πυγμαλίον Δαδακαρίδη. Εδώ σε παραδέχομαι! Είναι ίδιος ο Πυγμαλίων Δακαρίδης. Ο Άρης ο Γιάννης ο Καστρίτης είναι πιο πολύ Άρης Πιλιοτόπουλος. Έχει αυτό το μακρινάρι. Ο Καραγκούνης της Νουδού είναι. Δεν είναι τώρα εκπρόσωπος τύπου, κάτι είναι άνθρωπος. Τώρα δεν είναι, την περασμένη διετία ναι. Ήταν. Όχι, τώρα ναι. Ο οποίος παραπέμπει σε κάτι Βρετανούς, συντηρητικούς Βρετανούς, στο Μαλία έτσι όπως το έχει κάνει τώρα, έχει πιο πεπιεσμένο κεφάλι. Πιο πολύ Σπηλιοτόπουλο. Ο Γιάννης ο Καστρίτης είναι αυτό το πιο μακρινάρι. Του Σπηλιοτόπουλου, του Άρη. Και Κώστα, δεν είναι δική μου εκτίμηση, γιατί στείλανε 15-17 άτομα χθες, όλοι γράψανε ένα Σπηλιοτόπουλο. Είναι εντάξει, είναι ο χαμένος του δίδυμος αδερφός, δεν το συζητάμε. Ναι, αλλά με τον Καραγκούνη. Τώρα που είπες για συντηρητικό Βρετανό, είδες βουλή βρετανική. Η οποία είναι αποθέωση, έτσι. Ναι, βλέπω σχεδόν. Ναι. Ας το πούμε, ο ένας αντιπαραβάλλει τα επιχειρήματά του, είναι απέναντι από τον άλλον. Με ποιον πεθαίνω? Με ποιον πεθαίνω? Όταν δείχνει Τερίζα Μέη, παρατήρησε. Με ποιον πεθαίνω? Στα κοντινά της. Φαίνονται τρεις. Με ποιον πεθαίνω? Αυτός που κάθεται πίσω αριστερά της, που είναι σαν να έχει πάθει εγκεφαλικό, το σώμα το έχει κατεβεί προς τα κάτω τέρμα. Το σάλι γιατί το βάλες. Κρυόκολος κλασικός, κλασικός Βρετανός. Δεν μπορεί να την ακούει, γι' αυτό. Δεν μπορεί να την ακούει. Δεν υπάρχει, το λατρεύω. Πεθαίνω με αυτόν, θέλω να μάθω πώς το λένε. Manchester United είπες. Κώστα, Ιταλία υποστηρίζει καμιά ομάδα. Ιταλία υποστηρίζει καμιά ομάδα. Ας της Ιταλίας. Ίντερ. Κώστα, κλείσε και άκου. Κλείνω και ακούω. Πολλοί προπονητές δεν δίνουν πραγματικές ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Ο Μουρίνιο τους έδινε 5 λεπτά. Ο Σόλσκερ τους δίνει 10 λεπτά. Αυτά δεν είναι ευκαιρίες. Ευκαιρίες είναι ολόκληρα παιχνίδια. Ο Μουρίνιο που ανέλαβε μετά από μένα, άλλαξε την τακτική του παρκάρο το πούλμαν και έπαιξε με αντεπιθέσεις. Τώρα υπάρχει απλά ένας προπονητής που παίζει με τον ίδιο τρόπο, παρκάρει το πούλμαν, απλά η διαφορά τους είναι ότι παίρνει νίκες. Ο τρόπος με τον οποίο παίζει η United δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα και τον τρόπο παιχνιδιού της εποχής του Σερ Άλεξ Φέργκισον. Στη δομή της United υπάρχει ένα τμήμα scouting που έχει επικεφαλής έναν άνθρωπο που είναι το δεξί χέρι του Woodward. Εκεί χρειάζεται ένας άνθρωπος με άποψη και γνώση για το ποδόσφαιρο, όχι κάποιος τραπεζικός. Δυστυχώς, και αυτή είναι η μεγαλύτερη αλήθεια, μιλάμε για ένα εμπορικό κλαμπ και όχι πλέον για ποδοσφαιρικό κλαμπ. Όλη η αλήθεια. Τα αδέφη. Ποιος? Λουίς Φαν Χάλ. Λουίς Φαν Χάλ. Στον Φαν Χάλ. Λουίς Φαν Χάλ. Υπόκληση. Είπε τις αλήθειες, τις οποίες θάβει
Η Μαρία Σλα... ο Μάριος. Ο οποίος ξεκούτιανε, βγήκε στη σύνταξη και είπε να συμφερθώ στη γυναίκα μου, έχει να με δει χρόνια. Άντε, πάμε γραμμή. Καλημέρα. Αυτός πιστεύω και όταν κάνει σεξ πάλι σημειώσει κρατάει. Σε όλα, μην το θυμάσαι. Ωραίος, ωραίος. Ναι, ναι. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Έλα, φιλέ. Βαρέθηκε. Βαρέθηκε ο άνθρωπος. Να δώσω χορηγούλη. Έχουμε... Μπορούμε να βγάλουμε έναν. Ήλε το πάμε. Το πάμε διάλειμμα τώρα. Να μην το σκοτώσουμε. Θα πάμε διάλειμμα. Να δώσουμε διαγωνισμό. Ναι. Μετά χορηγό. Ρωτάει ο Παοκτσής ο 164. Σε ποιο παιχνίδι ακριβώς υπήρξε σφαγή του Άρη. Στο Goal of Sight στην Τούμπα. Με Όσπο και ΑΕΚ όλα καλά, ε. Αυτοί είναι φίλες σας. Ρωτάει ο Παοκτσής τον Χρήστατο Τσαλτίδη. Και απαντάει ο Χρήστατο. Ποιο άνοιξε κουβέντα για σφαγή του Άρη. Έκανε κουβέντα, είπε κάτι στον Ταλή. Ότι όταν γίνονται σφαγές και δεν υπάρχει, αυτό είναι αναμόρφωση, όταν υπάρχει σφαγή. Δεν είπα για σφαγή. Είπα συγκεκριμένες αποφάσεις της δικαιοσύνης που βάθησαν αναρχικούς αυτούς που κάναν τα επεισόδια, που τις μολότοφ τις μεταφέρανε ένα τετράγωνο πιο κάτω και τους βάλανε πρόστιμο. Αυτό είπα. Ποια αναμόρφωση. Με γραμμένο. Είχαν οι άλλοι τον Κυρτζίκια και δεν το γραμμένο. Πού είναι η αναμόρφωση δηλαδή του ποδοσφαίρου. Καλά το είπες. Παραμόρφωση είναι αυτό. Πού είναι. 625 μέτρα από τη θύρα 7. Δεν κάνω πλάκα. Διαβάστε την ανακοίνωση του Άρη Παλαιοχωρίου. Δεν κάνω πλάκα, που αναφέρεται στην ΕΠΟ. Που έχει έβγαλε ζουμί. Ανακοίνωση η ΕΠΟ και όρισε το παιχνίδι Λαμία ΑΕΚ Τετάρτη και τη Δευτέρα η Λαμία, ναι, έπαιζε αυτό... παιχνίδι πρωταθλήματος. Αυτό είναι, ναι. Αυτή είναι η αναμόρφωση. Είδες έβγαινε η ΑΕΚ. Και παρόλα, παρά τα αυτά, ο ΠΑΟΚ εκεί. Καβαλάρης φέτος. Σωστά το λες. Ναι. Μια ζωή Άρης. Λοιπόν, το quiz μας και μετά χορηγό, έπαθλο δώρο γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Ναι, σωστά είπα, από τα Opticon Express. Αλφα σκέλος, αν το γνωρίζεις. Το κασκόλ πιο ποδοσφαιρικού συλλόγου της Νότιας Ελλάδος υπήρχε γραμμασμένο μπροστά στους Έλληνες οπαδούς σε ψέ. Δεν το γνωρίζετε αυτό. Β. Έντιν Τζέκο, τι επιχείρηση άνοιξε πριν από λίγες μέρες στο Ντουμπρόβνικ. Α. Ανταλλακτήριο χρυσού. Β. Πίτσα Ρώμα. Γ. Καφέ. Το στέκι του ψηλού. Έχουν απαντήσει, δεν θέλω να κάνω σχόλιο όμως. Και Γ. Ποιο ποδοσφαιριστή της Βοσνίας εψέ το βράδυ είναι και συγγενής με ποδοσφαιριστή που έπαιξε παλιότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το επίθετο είναι κάνει μπαμ ολόιδιο ως πατέρας και γιος. Έτσι. FM κενό αποστολή στο 54526. Και 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστήρ Τρυπόλεως στο κύπελο την ερχόμενη Τετάρτη. Αύριο θα έχουμε και Άρη Σόφη. Α, όταν επιστρέψουμε να διαβάσω ένα μήνυμα. Πότε είναι αυτό, τι μέρα? Ένα μήνυμα του Αριανού του Ιταλού. Ένα μήνυμα. Έτσι. Ωραία, ωραία. Ωραίο, την Κυριακή αυτό, ε. 5 και 4. Άρη Σόφη, 4. Ωραία. Βυθό. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Αγνός στρατιώ 36 στην Πολύγνη, τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-2376. Με 4 βουλάκια, με 4 βουλάκια, ένα τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Επίσης μαζί μας έχουμε και το ψητοπολείο Μπες στο ψητό. Λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες. Απολαυστικά σαντουίτς, όπως λένε οι γιαγιάδες. Κλάπια μέτρητες επιλογές, ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, πίσω ακριβώς από την Μονή Λαζαριστών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-60-22-20. Τι ωραία που περνάει το πρωινό μαζί μας, ρε παιδιά, και μαζί σας. Πόσο όμορφα κυλάει η ζωή και πόσο όμορφα κυλάει αν υπάρχει Χρήστος Κιώσης, ειλικρινά. Και Σωτήρης Δασκαλάκης, δηλαδή, μην τρελαθούμε. Παιδιά, μένουνε, τι μένουνε, 24 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τα 5 εισιτήρια για την ματσάρα ΠΑΟΚ Αστήρ Τρυπόλεως 1931. Υπενθυμίζω ότι είναι αγώνας κυπέλου, είναι τα semi-final, ο πρώτος αγώνας semi-final για το Greek FA Cup, πανάθεμά μας. Όλα τα είχε υψωροκόστενα, το FA Cup μας έλειπε. Και φυσικά τρέχει διαγωνισμός Opticon Express. Απαντάς σε ένα από τα 3 διαφορετικά ερωτήματα που σου δίνουμε. Το κασκόλ ποιου ποδοσφαιρικού συλλόγου της Νότιας Ελλάδας υπήρχε κρεμασμένο μπροστά στο τμήμα των Ελλήνων οπαδών εψέ το βράδυ στο μήλινο πόγε της Ζένιτσα. Β. Έντιν Τζέκο, τι επιχείρηση άνοιξε πριν από λίγες μέρες στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας. Α. Ανταλλακτήριο χρυσού. Β. Πίτσα Ρώμα. Γ. Καφέ το στέκιο του ψηλού. Το λέω και στα αγγλικά. Tall Guys Spot. Και Γ. Ποιος ποδοσφαιριστής έχει το ίδιο ακριβώς επίθετο. Μάθαμε ότι είναι και πατέρας, βέβαια, είναι γιος. Και είδε πατέρας, ο πρώην που αγωνιζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απαντάς για όλα αυτά, σε όλα αυτά SMS-ικά. FM κενό, Χρήστα, δεν βάλεις τα μηνύματα λίγο. FM κενό, μήνυμα, ονοματεπώνυμα, αποστολή στο 54526. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Να είστε περιτικοί, σύντομοι με ρυθμό, καλημέρα. 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 Γεια σου, Κώστα. Κώστας, οπαδός του ΠΑΟΚ από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Πάμε, Κώστα μου. Δύο ειδήσεις για σένα, Σλάμα, που μάλλον δεν τις ξέρεις.
Ποιο, για την βόμβα στο Χόλμη, όχι, εδώ και 3 χρόνια, 4, ναι. Η Μεγάλη Βρετανία, τέλος πάντων, ναι, έχει ψαχτεί παγκοσμίως για τα συστήματα εκπαίδευσης, ναι, στα σχολεία τους. Και έχει πάρει από διάφορες χώρες των τελευταίων 100 χρόνων. Είναι ανοιχτό μυαλή χώρα, είναι, εννοείται, βέβαια, ναι, δεν σχολιάζω. Ξέρεις ποιο επέλεξε? Το ελληνικό? Όχι. Το ρωσικό? Τη Σοβιετική Ένωση, όχι το ρωσικό. Τη Σοβιετική! Όχι τη Ρωσία, το... όχι, όχι, παραδέχομαι. Τη Σοβιετική Ένωση την εκπαίδευση διάλεξε να ακολουθήσει. Ναι. Είναι λίγο γενικό αυτό. Το δεν έχουμε τώρα χρόνο. Τα γενικά χαρακτηριστικά, δεν είπαμε λεπτομέρειες. Τις βασικές αρχές. Ωραία, ωραία. Να, μπράβο, ωραία. Βασικές αρχές, εννοείται, έτσι, αυτό. Έτσι. Όπως επίσης, η Αγγλία έχει δώσει σε όλους το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για το οποίο περηφανεύεται, έτσι. Το NHS. Έτσι. Όπως η Ελλάδα έδωσε τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Όπως η Ελλάδα έδωσε τη δημοκρατία, το θέατρο, τη μουσική και δεν έχει σταματημό τι έδωσε η Ελλάδα. Βέβαια, βέβαια. Και ένα ακόμα ασλαμά. Ναι. Τώρα δεν ξέρω άμα το έμαθες την ήττα που φάγατε στη Βενεζουέλα. Οπα. Περίμενε! Για πες μας! Τι να πες, ναι. Το περιμένω! Πήγανε 100 φαντάζομαι! Το έχω από χθες και σε περιμένω! Το είσαι που και περιμένω! Πριν έβλεπε τον Κάρολ εδώ πέρα στην τηλεόραση και δεν ανέβαινε τίποτα. Κιχ, κιχ! 100 στρατιώτες! 100 στρατιώτες! Κάτω από τη μύτη μου δεν θα γίνει ανεκτό! Σε θυμήθηκα! Το είδα την Κυριακή εκεί που ήμουνα! Ναι, αλλά δεν το είπες, το λέω εγώ τώρα που εγώ ξέρω καλύτερα πως... Να το πω εγώ! Από εμβάσκαν στη Βενεζουέλα, 100 Ρώσοι! Μη πουλάς Αμερικανική προπαγάνδα! Όταν πήγαν 4 Τούρκοι στα Ίμια, το έλεγε όμως! Τώρα δεν το λέει για τους 100 Ρώσους! Ναι, πολύ ωραίο αυτό! Ναι, δεν το λέει, αλλά δεν είναι 100! Ναι. 100. Πήγαμε να κάνουμε εκπαίδευση νόμιμη, κανονική! Ελάτε τώρα, άμα θέλετε! Πόσοι είναι τελικά? Δεν μπορώ να σου πω το νούμερο, γιατί εγώ δεν είμαι πληροφοριοδότης. Πήγαμε εγώ ξέρω ότι τη φάγατε την ήττα και θα μείνει ο Μαντούρο πρόεδρος. Ναι, καλά. Εσύ περίμενε να ανεχθεί ο Τραμπ κάτω από τη μύτη του. Ο Πούτιν είναι με τον Μαντούρο. Δεν μου λες τι σύγκριση μπορεί να έχει ο Τραμπ με τον Πούτιν. Ο Πούτιν είναι με τον Μαντούρο. Ναι. Ο Πούτιν είναι με τον Μαντούρο, ναι. Ντροπή. Σιριζέοι όλοι αυτοί, ρε. Ντροπή. Λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο να κλείσω. Γιατί περιμένουν κι άλλοι δύο, ναι. Ναι, ο Λούπου έπεσε εκείνη την ομάδα. Που ναι, έχει το κασκόλ στο κάγκελο. Κλείσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημερίζουμε στο Hall of Fame της FIBA Ορτίθ. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα, λατρεμένο οπαδό του Πιερικού και φιλάθλου του Άρεος. Που δεν άντεξε να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και το παρίστηκε για να μην έρθει. Τη ΑΕΚ, συγγνώμη. Πάμε κύριε Κώστα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το θυμάσαι αυτό. Ποια τα κριτήρια επιλογής του Βλαχοδήμου, ναι, τη στιγμή που τους άλλους δύο τους βλέπει τακτικότατα. Και όταν ήταν εδώ ο Βλαχοδήμος ήταν ο τρίτος τερματοφύλακας στην Ελλάδα. Ναι, αλλά κάνει πολύ καλή σεζόν εδώ και 1,5 χρόνο ο Βλαχοδήμος. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Εδώ όταν ήταν ο τρίτος, δηλαδή έγινε μεγάλος τερματοφύλακας επειδή παίζει στην Μπενφίκα. Σε μεγάλο σύλλογο είναι βασικός και παίζει Champions League. Και είναι από τους κορυφαίους. Ξεκινάς με Μπακασέτα. Αυτός ο Μπακασέτας ούτε για τον Πανιόνιο δεν κάνει από όπου ξεκίνησε. Ένα-ένα. Και έχεις έξω το Βόνι με τον Λιχτεστάιν. Δεν ξεκίνησε Μπακασέτας. Πού τον είδες τον Μπακασέτα? Μπακασέτας ξεκίνησε με τον Λιχτεστάιν. Βασικό. Α, καλά, με τον Λιχτεστάιν. Ναι, με τον Λιχτεστάιν έβαλε τα δεύτερα, εντάξει. Τη στιγμή που έχει τον Οδόνι που είναι καθαρό εξτρέμ, τον έχει στον πάγκο. Τραυματίζεται ο Μίτρογλου. Και να βάλει τον πρώτο σκόρο του πρωταθλήματος. Να τους, είδες. Δηλαδή ποιον? Το κουλούρι και βάζει 9 τον 1,60. Μάλλον χθες δεν μ' άκουσες και αναφέρθηκα σε αγαπημένο σου ποδοσφαιριστή. Τζίμι Γκρίβς. Ναι, είναι αυτό, είναι μεγάλο θέμα αυτό κλασικό. Όπως ο Ντε Γιόνγκ του Άγιαξ. Θα με θυμηθείς ο Ντε Γιόνγκ. Δεν θα είναι ποτέ βασικό εννιάρι στην Ολλανδία. Θα με θυμηθείς. Ο Δόνης είναι εννιάρι. Το κουλούρι δεν μου λέει τίποτα. Άλλο παίζει η εθνική ομάδα. Ο Δόνης δεν είναι νιάρι. Άλλο παίζει η εθνική ομάδα. Είναι προτιμότερος. Καταρχάς, μια τρίχα από τα χανά του Τζιμ Γκρίμπτεν ήταν ο Τζεφ Χάρτ. Εντάξει. Πες το άλλη μια φορά αυτό. Μια τρίχα ούτε από τα χανά του Τζιμ Γκρίμπτεν δεν ήταν ο Τζεφ Χάρτ. Ο Τζεφ Χέρς. Ο οποίος πέτυχε όμως χάτρικ εναντίον των Γερμανών στο τελικό. Ναι, και ο οποίος. Χάρη του οποίου. Η μπάλα που δεν πέρασε τη γραμμή ποτέ.
πήρε παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία. Εσύ. Σε παραδέχομαι. Τζεφ Χέρστ, ο οποίος αγωνιζόταν σε ποια ομάδα, σε ποιο σύλλογο. Στην West Ham έπαιζε. Υποκλίνομαι, σε παραδέχομαι. Είσαι ο κύριος Κώστας που όλοι λατρεύουμε. Καλημέρα, να είσαι καλά. Να δεις οπωσδήποτε την ελληνική ταινία Ακίνητο Ποτάμι του Άγγελου Φρατζή. Οπωσδήποτε. Εγώ είδα τον χοντρό λιγνό, μ' άρεσε. Πολύ ωραία. Και θα δω στην πύλη της αιωνιότητας που ναι, υποδίεται το Van Gogh Willem Dafoe, που είναι remake μιας άλλης ταινίας που το Van Gogh υποδίθηκε ο Kirk Douglas και τον Gauguin ο Anthony Quinn. Σε παραδέχομαι, είναι κλάση ανώτερη αυτή, είναι πραγματικά ποίημα στη μεγάλη οθόνη, να το δεις οπωσδήποτε, επιτέλους ο Willem Dafoe παίζει σε κάτι σοβαρό μετά από 25 χρόνια ιδίας. Κυρκό, κράτα και μια ταινία για τον Μάιο σου, λέω φάπες τα εκεί πέρα, κράτα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Βασίλης Πολύχνη. Βασίλης από Πολύχνη. Λατρεμένος οπαδός του ΠΑΟΚ. Βασίλης, ακούμε προσοχή. Ναι, ήθελα να πω για το φθινόπωρο. Ναι. Εκείνη η καντίνα που είχε καεί, άμα είχε τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ με μείον 3, όπως είχε τιμωρηθεί η ΑΕΚ, μετά που θα παίζαμε στο Χαριλάου, αν κέρδιζε ο Άρης, θα μας περνούσε. Είχε κίνητρο Άρης. Δηλαδή, σημαντικό, γιατί μπορούσε να μας προσπεράσει εκείνη την περίοδο. Μου γκρίζει ο άλλος. Ποιος μου γκρίζει. Δεν ακούς. Ναι. Και ήθελα να πω, πολύ σημαντικό για τους Αυγιανούς, καλά κάνουν και το λένε. Αλλά όμως μετά από 2 εβδομάδες παίζανε με τον Ολυμπιακό στο Χαριλάου, έτσι. Και ο Ολυμπιακός, οι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν σπάσει το Παμπελοπονησιακό τότε, θυμάμαι. Γιατί δεν θύχτηκε κανείς, ας πούμε, που πάλι αν κέρδιζε ο Άρης τον Ολυμπιακό. Ρε Βασίλη, αν σ' ακούει κάποιος και δεν έχει δει τι έγινε, σπάσανε οι οπαδοί του Ολυμπιακού το Παμπελοπονησιακό. Στο ένα υπήρξε λοιπόν σωρία δημοσιευμάτων δικών σας και πήγε ο Ολυμπιακός να τιμωρηθεί με το συγκεκριμένο άρθρο, δικάστηκε με το συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 15, και τον αθώωσε ως προς το ξύλο η Επιτροπή, ενώ εσείς πήγατε στην Επιτροπή της ΕΠΟ, γιατί ήταν κύπελο, όπως και ο Ολυμπιακός, έτσι, πήγατε στην Επιτροπή της ΕΠΟ και είπανε ότι δεν έγιναν εκεί τα επεισόδια, ότι δεν ήταν παοξίδες. Ναι. Ότι ήταν αναρχική και ότι δεν έγινε τίποτα φθορά περιουσίας. Πολύ καλά. Εσείς κάνατε το άστρο μαύρο. Όχι, το μαύρο μαύρο. Λανθασμένα. Σωστό, το μαύρο μαύρο. Σωστό, ναι, σωστό. Λανθασμένα, ας πούμε, και οι δύο δεν τιμωρηθήκαν. Λανθασμένα και. Άρα ποιος είναι ο αδικημένος? Ο ΠΑΟΚ. Όχι, λανθασμένα και ο Άρης. Ακριβώς. Ναι, αλλά γιατί ο μόνο παραπονιέστηκε για τον ΠΑΟΚ? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός δεν ήταν τα δύο παραπονιέστηκε. Δες το κείμενό μου τότε στο SDNA. Μπερδεύεσαι. Εκτίθεσαι τώρα. Μπες στο κείμενό μου τότε στο SDNA, ψάξε το βρέστο. Και δες ότι έγραψα και για τον Ολυμπιακό. Μπράβο, μα. Κάθε πρωί που ακούω μόνο για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό δεν άφησε καμιά φορά. Έγραψε, ούτε καντίνα αραπονάει, ούτε το. Δυο λεξούλες, φίλε. Δεν βγήκε ο παδός του Ολυμπιακού να μας πει ότι όλα ήταν καλά με τον Κυρτζίκη. Ο παδός του ΠΑΟΚ βγήκε και μας είπε ότι αναμόρφωσε στο ποδόσφαιρο. Ενώ κάνεις τα ίδια. Άμα βγει ο παδός του Ολυμπιακού και μου πει με τον Κυρτζίκη και τον Βασίλη τον Καγκάζ, όταν ήταν πρόεδροι, ήταν ισονομία υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Το ίδιο θα του πω. Εσύ βγαίνεις και θες να μας πεις ότι τώρα όλα είναι καλά και ωραία και αναμόρφωση το ποδόσφαιρο. Τέλεια τα πράγματα. Εγώ λέω όλα καλά, λέω πώς γίνεται, ας πούμε, στην ίδια περίπτωση. Μα σου απαντάω. Ναι. Βγήκε ο Παοξής και είπε ότι τώρα όλα είναι καλά. Ότι δεν υπάρχει αδικία, ότι δεν υπάρχουν χαλίφιδες, δεν υπάρχει τίποτα. Άμα βγει ο Ολυμπιακός και πει, έχεις ακούσει και έχεις διαβάσει τι έχω πει κατά καιρούς για Γκυρτζίκη, Γκαγκάτση δηλαδή, και όλους αυτούς του Ολυμπιακού. Ωραία, πιστεύεις άμα βάλω εγώ μια εκπομπή του Άρη, ναι, υπάρχει περίπτωση για τον ΠΑΟΚ, το πούνε σίγουρα το γεγονός κάποια στιγμή μέσα στους έναν δύο μήνες. Υπάρχει περίπτωση να πούνε το ίδιο γεγονός για τον Ολυμπιακό, σε καμία περίπτωση, και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι, μα φίλε μου, είναι μα φίλε μου, μα φίλε μου καλέ, και 99% παοξίδες που βγαίνουν και μιλάνε στα ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη, για τον Άρη μιλάνε. Ρε Βασίλη, ποιος είναι ο Ταλκάς ο αγόρι μου γλυκό? Ο Άρης είναι ο Ταλκάς. Γιατί ο Άρης είναι το αφεντικό και έχει για χρόνια. Βασίλη, κάθε στεναχωριέσαι τώρα και μιλάς. Βασίλη, Βασίλη, τα έχουμε πει. Είναι το Βασίλη, είναι το πελατειακό κοινό. Μην το κατηγορείς γι' αυτό. Ξέρει ότι ακούνε εκείνη τη στιγμή 1000 παοξίδες και 3 Ολυμπιακοί. Δεν κυνηγήσει τους 3. Πάρε δε στα γραφόμενά μου τι έχω γράψει κατά καιρούς για τον Ολυμπιακό. Απλώς θέλω σε αυτό το κύκλωμα της προπαγάνδας, θέλω να πω και εγώ τη δικιά μου προπαγάνδα, γιατί
Η δικιά σας είναι προπαγάνδα σίγουρα, ναι, γι' αυτό. Εμάς δεν είναι. Καλά, καλά κάνεις, εντάξει. Ναι. Βασίλη μου, είσαι συμπαθέστατος. Πάρα πολύ καλός είναι ο Βασίλης. Αρκεί να μην στεναχωριέται. Φίλε, συγγνώμη. Δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Τι να στεναχωριέμαι. Βασίλη, δεν θυμάμαι να σε προβληματισμένος και χθες προβληματισμένος βγήκες. Για ποιο λόγο, αγόρι μου, γλυκό. Όχι, όχι, όχι. Μ' αρέσει να κοντράρω την προπαγάνδα γι' αυτό. Άντε, τράβα τώρα ξάδι να φας καριόλα. Ποια προπαγάνδα. Α, με πρόλαβε, με πρόλαβε. Ακούω μια ειρωνία εδώ και τρεις μέρες από όλους και ειδικά από εψέ και μετά. Με την ανακοίνωση των παδών της Ξάνθης. Ναι. Δηλαδή, διανοείστε, είστε καθόλου αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ. Παιδιά, καταλαβαίνετε τι λένε οι άνθρωποι. Δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Αγαπάνε το ποδόσφαιρο όταν κερδίζουν. Καταλαβαίνετε τι αλητία πάει να γίνει. Τι πήγε να γίνει, ρε Μάρια Σλαμά. Τι πήγε να γίνει. Τι πάει να γίνει, Παναγιώτη. Του δίνουμε 80 εισιτήρια και δεν τα θέλουμε εμείς, ρε φίλε. Φίλε, αυτά εδώ, ειλικρινά σου μιλάω. Μιλάμε για τον Πάλαβο. Από Ολυμπιακού δεν το ακούσε αυτό. Ρε Θεοπάλαβο. Τα ίδια λέγανε. Θεοπάλαβος είσαι. Τα ίδια λέγανε. Δηλαδή, ρε Βασίλη, και λέγανε Πανόπουλε, τι έγινε η Ξάνθη, του Ολυμπιακού έγινε η Ξάνθη, Πανόπουλε! Για να μην κάνουμε πλάκα, γιατί θα κάνουν από εκεί. Όχι οι Ξανθιώτες, κάνουν οι Ρέμπελ. Οι πρώοι Ρέμπελ. Η Ξάνθη φανς. Ναι, η Ξάνθη φανς. Γιατί τους παίρνουν τα εισιτήρια εκεί που είναι αυτοί, ρε παιδί, να κάτσουμε εμείς. Γι' αυτό. Που αν το γινόταν αυτό με τον Ολυμπιακό, θα ουρλιάζατε ότι η Ξάνθη είναι ανοίγει την κερκόπορτα του Βορρά στον Ολυμπιακό. Ναι, αυτά θα λέγατε. Δεν έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Δεν πειράζει, το βρούμε στο επόμενο. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ναι. Πηγαίνουν 150, αυτοί 150. Σου λέει, ναι. Ρε φίλε, από την αγάπη μου, από την ομάδα μου, εγώ που έρχομαι, πονάω. Τραβιέμαι στο κρύο, στα πηγάδια κάθε Κυριακή. Γιατί να μην πάω εκεί. Μπορούσε να του δει, να του κάνει ball boys. Επειδή θα έρθουν 5.000, 10.000 ορδέ. Δηλαδή, το παιδιά μετά υπάρχει μετά η φημολογία ότι πήρε την Ξάνθη, λέει ο Σαββίδης. Τι ντροπή είναι αυτή. Ρετή στους μπολ μπολ. Τι αλητίες είναι αυτές που διαδίδονται. Τι προπαγάνδες είναι αυτές που διαδίδονται. Και είναι φυσικά ο Πανόπουλος απαράδεκτος, έτσι. Απαράδεκτος για τον τόπο του. Για τον τόπο του. Πάντως, εγώ πέρυσι που πήγα στην Ξάνθη, θυμάμαι και στο σκεπαστό είχαν δώσει εισιτήρια. Και συγκεκριμένα έξω υπήρχε ταμείο και έκοβε εισιτήρια. Άρα το μόνο ζήτημα είναι να κοπούν τα εισιτήρια. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Εντάξει. Συγγνώμη, Βασίλη, τελευταία διατύπωση που έκανε, συγγνώμη, δεν άκουσα. Τελευταία φράση σου. Λέω και πέρυσι, όταν πήγα, απ' έξω περιμέναν, είχαν τα μία έξω από τα. Είχαν τους ματατζίδες και υπήρχαν να κόψουν εισιτήρια μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι αν θα μπουν οι οπαδοί του ΠΑΚ, του Άρη ή του οποιοδήποτε. Το ζήτημα είναι να κοπούν τα εισιτήρια για την Ξάνθη, λέω. Αυτό είναι το ζήτημα. Όχι, δεν είναι αυτό. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι ο ιδιοκτήτης να σέβεται το κοινό του, αυτό που έχει και να κρατάει το σπίτι του. Σπίτι του. Τι άλλο το Βασίλη, περιμένουν άλλοι δύο. Χίλια συγγνώμη. Το σέβεται. Χίλια συγγνώμη. Το σέβεται. Μόνο ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Να δώσω το χρόνο. Σέβεται το κοινό του. Θα δώσει τα εισιτήρια στον κόσμο του. Διατυπώνω την ερώτηση. Πάμε στις γραμμές και απαντάει ο Χρήσανθος. Ρώτα τον Τζαλτίδη, σαν Αριανό, του άρεσε περισσότερο η διαιτησία στον ο Άρης στην προηγούμενη θητεία του στην Α Εθνική ή η τωρινή. Εάν πει το ίδιο, είναι γελίος. Λέει ο παδός του Πάουκ ο Θαλαμοφύλακας. Πάμε. Θα μάθει να σέβεται τον Άρη. Ναι. Τον μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας και να αρφήσει τη ηρωνία στα ΟΑΡΙΣ, τότε θα του απαντήσω. Τέλος. Το γαστούκησες για μένα. Πάμε, γραμμή, καλημέρα. Αν ρίχνει μπροστά μου, σίγουρα πάντως. Κι άλλο μήνυμα Θαλαμοφυλακά. Δεν γεμίζουν τα γήπεδα, γκρινιάζεται. Τα γεμίζουμε εμείς, πάλι γκρινιάζεται. Τι θέλετε. Πάμε, γραμμέ, σε τραγικό σέρα. Θέλουμε να σταματήσεις να συμμετέχεις κούτρα στην εκπομπή, να πληρώσεις κανένα ευρώ σε μήνυμα. Είμαι μαζί σου. Αυτό θέλουμε. Είμαι μαζί σου. Μία στον έναν μήνυμα, μία στον άλλον. Κούτρα. Ε, κούτρα! Γύφτο! Ε, γύφτο! Oh! Εσύ, κάντε τους ball boys, ρε φίλε! Τι να κάνουμε, να πούνε. Στείλε ένα μήνυμα στην εκπομπή να στηρίξει τους φίλους σου, τον Παναγιώτη και τον Μάριο. Να αλλάξουμε κασκόλ. Δεν παίρνω ποσοστά εγώ. Γύφτο, ε, γύφτο! Να σου πω κάτι, τον έχω κάνει να μας ζητήσει και το δικό σου κινητό. Παρακαλάνε στην Ξάνθη 10.000 πάω και να μπορεί να αφήσουν λεφτά μες στην πόλη. Κατάλαβε τι γίνεται, παρακαλάνε. Στην πόλη θα έχει και εθνοφρουρά. Μην πείτε. Μην μπείτε. Sleepy bag να βάλω στο σπίτι του Χατζηδάκη, ρε κακομοίρη. Θάση και εθνοφρουρά. Μην μπείτε. Μην μπείτε. Θα είναι το τέλος του πολιτισμού. Χρωστάμε τρία μηνύματα. Πάμε γρήγορα σε δύο γραμμές και τα διαβάζουμε. Γιατί είναι πολύ ωραία μηνύματα. Πάμε, καλημέρα. Φίλων που πληρώνουν κανονικότατα. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Ναι, καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, παλικάρι μου. Όνομα και ομάδα, φίλε. Οπαδός του ΠΑΟΚ. Οπαδός του ΠΑΟΚ, δεν θες να πει. Ναι, ναι, Νίκος οπαδός του ΠΑΟΚ. Α, Νίκος. Παπαδόπουλε, πρωταθλητή μου. Έλα, Νικολάρη. Πρωταθλητή μου, αγόρι μου. Πώς ακόμα μέρες μείνανε. 45 μερούλες για τον Ντάμπλ. 45, σαν τα τζάμπο τις μετράτε. Σαν τζάμπο. Καλό, αγόρι μου. Καλή πρόταση δεν είναι, ρε φίλε. Η Ξάνθη φάζα γίνουν ball boys. Να μπουν στο γήπεδο. Δεν έχουν πρόβλημα. Ποια Ξάνθη. Αυτή που θέλω να πάω. Αυτή.
Η Ξάνθη που σου φέρε μεγάλη αντίσταση στην Τούμπα στο 1-0 με την κεφαλιά του. Να σεβαστείτε ότι του σώσαμε τον 90. Μια χαρά. Αχ, αγάπη. Γέλα, Νικόλα μου. Όμορφε, άνοιξε ο καιρό, μπαίνει και ο Μάη. Κάτσε, φίλε. Ακόμη Απρίλιο δεν ήρθε και εσύ. Έρχεται, σιγά σιγά. Πού είσαι, αγόρι μου, ένα χρόνο εκεί, εσύ στου μήνε ακόμα. Εδώ αλλάξαμε 4 εποχέ και ακόμα εσεί μιλάτε για το πέρα του Πρίγιο Βίτσα. Εσύ για τον Απρίλιο μιλάτε. Τι μπράβο. Είπα εμεί για το πέρα του Πρίγιο Βίτσα. Το πέρα του Πρίγιο Βίτσα. Αυτό είναι ο Δάβο. Νικόλα, φοβερό, θεό είναι. Από πού είναι, ξέρουμε. Δεν είπε. Ήρθε φθινόπερο. Ήρθε χειμώνα. Πάει άνοιξη, παίρνουμε καλοκαίρι και ακόμα για αυτή τη φάση μιλάμε. Νίκο, αν επιτρέπετε, από ποιο μέρο τη Δική Θεσσαλονίκη είσαι. Νεάπολη. Χαμένο εγώ, Νεάπολη το παιδί. Νίκο, σε είπε χαμένο. Εσένα λέω ρε κακομύρι. Δυτική Θεσσαλονίκη, κατάλαβε τι εννοεί. Και από μου απαντάει Νεάπολη το παιδί. Πάγωσε το αιματάκι τότε γνώρισε ταξιτζή στο νησί που είχε πάει το καλοκαίρι όμω. Πάγωσε το αίμα του για να βρει ρακλιδέα φυλακή. Πυρεώτη. Στα νησιά, μα όπου και αν πα ρε φιλότα λε Θεσσαλονίκη, σε λένε Αρή. Ναι, αυτό. Πάντως από πρωτομαγιά πέφτει Τετάρτη, από 2 Μαΐου και μετά θα δίνουμε τέτοιο. Πες το, το ασπίδες από εδώ πέρα. Αρνιά θα δίνουμε. Το ασπίδες από τις κόρνες. Την Κυριακή το βράδυ εκεί στα κάστρα τι ήσουν εκεί ή έλειπες. Τρίμερο. Ποιο ρε Χρυσαφέ, θες να κάνουμε χουλιγκανίστικη κουβεντούλα. Γιατί χουλιγκανίστηκε. Γιατί. Και χθες το είπες αυτό, λείπατε και κάνατε. Γιατί χουλιγκανίστηκε. Αν πάει κόσμος όμως εκεί. Άρης φώναξα! Επειδή από χθες το παίζει σε Super 3 και ο παδός, και να ξέρω το πλέκο κόλπο, το δεν έχει πει. Αλλά τέλος πάντων, θες να κάνουμε τέτοια κουβεντούλα. Όχι. Μα θες τι κάνουμε. Δεν έχω θέμα. Τι θες να μου πει δηλαδή, ότι πήγες στα κάστρα. Όχι. Στα κρυφά. Γιατί δεν έβγαλες μια ανακοίνωση. Στα κρυφά 300 άτομα, στα κρυφά με πυρσούς. Και πλέον τεχνήματα στα κρυφά. Γιατί καλά λέει, ανακοίνωση, γιατί δεν έβγαλες. Τι να βγάλουμε ανακοίνωση, ερχόμαστε. Όχι, να πεις ότι ο κόσμος ο λαός του Άρη θα κάθαμε να γιορτάσουμε για τα πόσα χρόνια γίνατε. Γιατί τι θα, και άμα το έλεγε τι θα κάνατε δηλαδή. Τι θα κάνατε, τι είστε εσείς δηλαδή, τι θα κάνατε. Τίποτα δεν κάναμε. Τι θα κάνατε δηλαδή αν έβγαινε ανακοίνωση. Εμείς σεβόμαστε τα γενέθλια του Άρη. Τίποτα, εγώ σου λέω γιατί πήγατε στα κρυφά, 12 η ώρα. Κανένας δεν πήγε στα κρυφά, 12 η ώρα άλλα σήμερα. Α, το ήξερες εσύ δηλαδή. Α, περίμενε, 12 και πήγανε. 12 και 1 ρε φίλε. Άρα μετά θα πήγανε. Είχα και Μακρόπουλο. 10 και 1, ζουζούλια μου, να σας χαιρόμαστε. Νίκο, είσαι ωραίος. Νίκο, είσαι ωραίος. Φιλιά, φιλιά σε όλη την Νεάπολη και στους Ηρακλειδείς. Κιτρινόμαυρη Νεάπολη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Θα κάνουμε χολιγανίστη κουβέντα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι μου. Θωμά Στόντον. Θωμά, Θωμά, πες το quiz. Πες το quiz του Παπαδόπουλου, ποιο είναι. Ο παδός του Ηρακλέως. Το quiz του Παπαδόπουλου, αποκάλυψε το. Παιδιά, λίγο το έχασα το quiz, να σου πω την αλήθεια. Άρα δεν άκουγες. Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, από τους παίκτες που αγωνίστηκαν χθες με την εθνική ομάδα της Βόσνια Ερζεγκόβινα, ποιος έχει το ίδιο επίθετο με ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε πολύ παλιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα είναι λίγο δύσκολο. Να τους πω στα γρήγορα. Ναι, πες τους γρήγορα. Σέσιτς. Σέχιτς έχει παίξει. Που σε ποια ομάδα? Τερματοφύλακας, δεν ήταν στο Πανσεραϊκό. Μπράβο, είσαι γατόνι, τελείωσε. Μπράβο, είσαι γατόνι. Είσαι Ηρακλειδέας, μπράβο. Ωραία, τι θες να πεις για να κλείνουμε, δεν έχουμε χρόνο πολύ. Λέω γιατί είναι με αφορμή την Ξάνθη. Ναι. Παιδιά, εντάξει, η Ξάνθη είναι μια αθηναϊκή ομάδα με απόσπαση στη Θάκη. Εντάξει. Πολύ καλό. Είναι όφη του, okay. Του Βορρά. Το έχεις ξαναπεί, είναι πετυχημένο. Του αδική! Του αδική! Είναι πιο παραδοσιακή και δυτική ομάδα. Η Ξάνθη δεν είναι θρακιώτικη ομάδα. Περίμενε, του αδική όμω. Συγγνώμη, αλλά υπάρχει και άλλη ομάδα Αθηναϊκή. Του αδική! Με απόσπαση στο Βορρά. Τον Άριλε. Όχι, του γάβρου του Βορρά. Όταν λε γάβρο του Βορρά, ποιον σκέφτονται όλοι. Απλά ρε παιδιά, τον Άρη σκέφτονται. Πε, εγώ δεν λέω ποιο είναι, αλλά πε, γάβρο του Βορρά. Ποιο σκέφτονται όλοι. Κανέναν απολύτω. Κανέναν. Δηλαδή ούτε καν το στοιχείο το μουσουλμανικό εκεί πέρα δεν έχει τόσο εγγύηση σαν ομάδα. Έχουν παίξει συμφωνώ. Δύο κρύα με μέτια, ας πούμε, για παράδειγμα, μόνο στην... Συμφωνώ! Συμφωνώ! Αναιρούμε το με συμφωνώ! Συμφωνώ! Μουσουλμάνοι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει τελευταία κάποιους πομάκους. Πρόσεξε όμως. Πρόσεξε. Ελάχιστος. Θα μπορούσε να έχει περισσότερο για να προσελκύσει λίγο. Ξέρεις τι έγινε. Τους αδικείς απλά σε δικαιώνει η τελευταία τετραετία. Που έγινε το ελληνικό ποδόσφαιρο πολύ με δανεικά αλυσβερίσια. Τους αδικείς. Ναι, εντάξει. Τους αδικείς. Τους αδικώ, τέλος πάντων. Και με πληγώνει το θέμα.
Εκείνη η ομάδα της Ξάνθης τα πρώτα χρόνια ήταν ωραία. Ήταν και θελτική ομάδα. Μπράβο, μπράβο. Και όλα τα λεφτά. Μαρτσέλο, Τζάντζο. Όλα τα λεφτά είναι. Τεκελίδη, Χαγκίδη, Χατζημουσιάδη, Νταρέσκι, Μίτεφ. Μίτεφ, Πεκτούρα ο Μίτεφ. Πεκτούρα με τη Σέτη. Πεκτάρα. Το Γιαννότσκο. Ναι, Γιαννότσκο, άλλη παικτούρα. Να σου πω κάτι. Και όλα τα λεφτά είναι η φυγή από το γήπεδό τους. Είναι έγκλημα εκεί. Επειδή πήγα εκείνη τη χρονιά που. Να καταρρύψουμε και ένα μύθο, ας πούμε, η πόρτα δεν έπεσε ποτέ. Ας πούμε, η πόρτα τη βρήκαμε ανοιχτή. Ναι. Στο πέταλο. Ναι. Άρα καταρρύπτει και άλλο μύθο. Τα γήπεδα να γίνουν εκτός πόλης. Να, 7 χιλιόμετρα λέει από το κέντρο. Ναι, ναι, εντάξει, τα γήπεδα. 9 είναι. 8,5 χιλιόμετρα για την ακρίβεια. Είναι 8,5 χιλιόμετρα. Πολύ κρύο γήπεδο. Πολύ... Και έχει συνέχεια 2 με 3 μποφόρ πάνω από την πόλη τη Ξάνθη. Θα κάνουμε θέμα την Παρασκευή. Έπεσε η πόρτα και τι να λέμε, έφυγε ένα άνθρωπο. Ναι, θα σχολιάσει, ναι. Που έχει και την ονομασία. Ο αέρα που βγαίνει εκεί, παιδιά, ο Βαρδάρη είναι αεράκιδο. Ο παρανέστη που βγαίνει εκεί πέρα. Από τον έστω αέρας. Κλείσε να κλείσουμε. Υπάρχει. Ωραία. Μισή καλό, στο καλό. Πάω Καστέρα Τρίπολης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε έναν άνθρωπο που η οικογένειά του έχει πολεμήσει την διαπλοκή όλα αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως γι' αυτό και πάει και σε ένα ακόμα επίσης που πολεμάει τη διαπλοκή. Να πούμε τα καλύτερα, ευχόμαστε για τον Πέτρο Κόκαλη. Άιντε ΣΥΡΙΖΑΡΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που έχει πατάξει την διαπλοκή με έναν άνθρωπο που η οικογένειά του έχει σταθεί απέναντι στη διαπλοκή όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά και οι φίλοι του ΠΑΟΚ πιστεύω θα είναι κόντρα. Πάντα. Στον Κόκαλη και το ΣΥΡΙΖΑ. Always. Όχι, δεν είναι κόντρα. Είναι μαζί. Τι να ακούσουμε. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Λίμα στο φάουλ. Μέσα στην περιοχή. Μαυρίκης μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο Σέχιτς και ο Παθιακάκης. Ο κύριος διαιτητής Κυφωνίδης θα ακυρώσει όμως τον γκολ. Κουφάλες. Σέχιτς. Παιδιά, ο Παναγιώτης εννοούσε φυσικά τον goalkeeper Σέχιτς. Και ο πατέρας του goalkeeper, ο Σέχιτς, τίμησε τον πολύ μεγάλο εκείνο Πανσεραϊκό με την ομαδάρα. Που έκανε καλαμπούρι με όλους. Μας πήρε 3-3 το 81 στην Τούμπα πριν 5 μέρες πριν τον τελικό με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μεγάλα ματς. Μεγάλα ματς. Ήμουνα μέσα στο Πανσεραϊκό Ηρακλής 2-3 που είναι απίστευτο ματς. 5 γκολ και 38 φάσεις. Λοιπόν, να δώσω γρήγορα πάω και του χρόνου. Μηνύματα. Χρωστάμε μηνύματα. Ετοιμάσου να το ξαναζήσεις του χρόνου. Τέλος, ήδη έχωθεί. Χρειάζεται μηνύματα και νικητές. Πάμε. Θες να πεις κάτι, πες μου. Του χρόνου θα ξαναπαίξεις. Πανσεραϊκός Ηρακλής. Σωστό. Έχουμε και αύριο πολύ θέμα με αυτά και με γέλια Ξάνθη και για Πανσεραϊκό. Είχα την τύχη να δω την Κυριακή Πανσεραϊκό. Με πάω Κοσμίου. Με πάω Κοσμίου. Αυτή η προπαγάνδα να σβήσει λιγάκι. Δεν είναι πάω και οι ομάδες. Είναι πάω Κοσμίου. Πάω Κουφαλίων. Είναι πάω Κουφαλίων. Έτσι. Πάω Διοικητηρίου. Ναι, πάω δεν είναι πάω. Εκείνο είναι πάω. Εκείνο είναι πάω. Ναι. Μπούφο. Ναι, πάω Διοικητηρίου δεν είναι. Ναι, πάω Διοικητηρίου. Ναι. Άλλο το δεύτερο. Πείτε, πείτε με, λέτε, λέγε. Λοιπόν, ο 224 Ασλαμάκο και το National Health System πήρε τα βασικά του στοιχεία από το σύστημα υγείας της ΕΣΔ. Διάβασε άρθρο του Σερ Άρθουρ Νιούσχολμ, ιδρυτή του NHS, που το 1931 υμνεί το Σοβιετικό Σύστημα Υγείας. Το γνωρίζω, φίλε. Το γνωρίζω. Η Αγγλική Αυτοκρατορία σε πολλά πήρε από τον Σοβιετικό ρεαλισμό, υπαρξισμό, ρεαλισμό. Ο 789, Μάριε, μέχρι και ο Ρότζερ Βότερς καταδίκασε τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα. Σταμάτα να ταυτίζει το ροκ με την εξωτερική πολιτική. Καταντάει γραφικό. Μπράβο. Είσαι ωραίο, σε παραδέχομαι, έτσι. Είδες. Σε παραδέχομαι. Όμορφα, να είστε καλά. Ωραία, απλά. Πάω Καστέρας. Θα πάνε ή Μωυσής Στεφανίδης, Παύλος Παύλος Καπουκρανίδης, Δήμου Νικολέτα, Παπαπέτρου Νάσος και Φιλίππου Δημήτρης. Και τον Μωυσή και τον Παπαπέτρου. Ωραία. Αυτοί οι πέντε. Την άλλη πέμπτη στην Τουμπάρα. Λοιπόν, πάμε τώρα νικητή. Η απαντήση φυσικά είναι το κασκόλ που κρεμότανε είναι του της Κορίνθου. Πας Κόρινθος μπροστά στους οπαδούς. Ο Τζέκο άνοιξε καφέ. Μας ενημερώνει κάποιος με τον Μίχο Ομπράντοβιτς. Δεν το ήξερα αυτό, ο 424. Και η άλλη απάντηση ποια είναι στο γάμο, ρε, όσο έχει, το είπαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο λίγο μουσική, Χρήστο. Τα γυαλιά ποιος τα παίρνει. Λοιπόν, τα γυαλιά, τα καβατζόνι, η 927 λέγεται Χριστίνα. Η πρώτη που απάντησε, καλημέρα το Κασκόλ, ήταν Πας Κόρινθος. Χριστίνα, να είσαι καλά, 927, θα επικοινωνήσει μαζί σου σε λίγο η Μαριλής για το πώς θα καβατζώσει τα γυαλιά. Αύριο και άλλα εισιτήρια για το ΠΑΟ Καστέρι Τρυπόλεως και άλλους διαγωνισμούς ελπίζουμε και για το θέατρο. Μην ξεχνάς τι είπε ο Κάρολος Σκούν. Η μέρα θεάτρου σήμερα και το θέατρο ακουμπάει στο ποδόσφαιρο. Η αφετηρία και η βάση του θεάτρου, όπως και κάθε μορφής τέχνης, είναι η ποίηση και η μαγεία. Αν λείψουν αυτά, δεν υπάρχει θέατρο. Με Κάρολο Κούν κλείνουμε και με Χρήστο Κιώση και με Ντουμπρόβνικς με τα πανέμορφα σεξι κορίτσια. Ντουμπρόβνικ Girls.